μου παίζουν δίπλα τα παιδάκια. Και κάντε καλέ και εσείς, ένα κοστάκι, κάνε και εσύ. Η κετούλα η γαρμπούλα. Η κετούλα η γαρμπούλα για το Χριστούλη. Πλέκει τούρι για το Χριστούλη. Τι ωραία που έχω δύο ωραία γόρια. Έτσι κυρίε μου και κύριοι. Έτσι το πόδι μου. Πότε θα αρχίσουμε να λέμε, να αρχίσουμε από σήμερα. Έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Έτσι, ρε, την πόλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν, χθες σας ζητήσαμε να μας στείλετε διάφορες περίεργες ταμπέλες που βλέπετε στους δρόμους. Λοιπόν, Λέσβος, έτσι. Έλα, ρε. Στη Θάσο. Το κλείσμα ο Ανδρέας. Θάσο. Α, και ο Ανδρέας. Η Μαρία το στέλνει, παιδιά μου, αυτό από τη Θάσο. Είναι το κλείσμα ο Ανδρέας. Ωραιότατο, φρέσκο ψάρι, μια χαρά, έτσι. Έτσι, σύνδεση με ίντερνετ. Έχει και Wi-Fi κιόλας, καλό. Για πάμε παρακάτω, που λοιπόν, είναι από την Αύπακτο. Λοιπόν, η Αθηνά, έτσι είναι μας έχει στέλνει. Είναι πρατήριο σιγαρέτων, Χάρος. Ο Χάρος, τιμές θανάτου. Και παίρνω τόσο συχνά από την Αύπακτο, δεν το έχω δει. Αλήθεια. Λοιπόν, και βέβαια μας στέλνουν και μια φωτογραφία ο Νίκος από καφέ στην Ορεστιάδα. Hard rock και φταίχτε τέλειο. Πολιτικό καφενείο, ναργινετζίδικο, ρακομελάδικο, όλα τα ναργινετζίδικο, τι λες τώρα. Hard rock και φταίχτε. Πάμε σε μια φωτογραφία που είναι, λέει, πολύ δημοφιλή στη Λευκάδα. Προσοχή, παιδιά, σκυλιά, γατιά, έλα τόσο ταχύτητα. Σωστό. Τέλειο, ε. Τέλειο. Γιατί και τα πολλάκια και τα σκυλάκια και τα γατάκια δεν έχουν ψυχή τα γατάκια. Ναι, μα ναι, στη Λευκάδα. Και βέβαια έχουμε και μία. Να πούμε ότι βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικήτα και μας την έστειλε ο Κωνσταντίνος και η Κλεοπάτρα. Και τώρα αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε έχει κάνει πάταγο, την έχουν στείλει τέσσερα διαφορετικά άτομα. Θεσσαλονίκη για κατούρημα. Αδιάβροχο σεντόνι. Με λάστιχο, αυτό το ξέρω και ρε. Α, αυτό είναι που βάζει στον παππού ή στο μωρό, ε. Ε, ναι, μάλλον. Ναι, ρε παιδιά, τα έχει αυτά η ζωή, τι να κάνουμε, δεν έχετε δει. Για κατούρημα. Τη διαφήμιση. Ναι. Για κατούρημα. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι σήμερα, κυρίες μου και κύριοι. Τέσσερα κορίτσια. Η Τίνα, η Χαρά, η Μαρία και η Κάλια το στείλανε. Ωραία. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα του βουνού. Στείλτε μας τσάι. Το 2003 καθιερώθηκε. Θέλω να μας στείλετε φωτογραφίες δέντρων και βουνών. Έτσι, μπράβο. Ε? Κοίταξε, με περιπέτεια, καλά, με ανάβαση, τέλεια. Με στείλω βόλτα. Και από βουνά. Βουνά, ό,τι βουνά, βουνά έχετε. Και λαγκάδια, ό,τι θέλετε. Γιατί εγώ έχει τέσσερα βουνά. Δύο και δύο. Στείλτε μας λοιπόν, ανεβάστε τα στη σελίδα μας στο Facebook, Φώτης και Μαρία Live. Πάμε να το παίξουμε. Πάμε. Φέρτε καφεδάκι στο δέντρο μας που γιορτάζει σήμερα. Ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα βουνού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι και θέλω να σας πω ότι μπήκανε τα Χριστούγεννα κανονικότατα. Ναι. Καλά λες. Να λέμε χρόνια πολλά, χρόνια να λέμε πολλά. Καλά Χριστούγεννα ναι. κτλ. Και έτσι να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Γιατί έτσι είναι βαριά και τα πράγματα γενικά. Κάτι συμβαίνει, κάτι στραβώνει, κάτι νεύρα. Ναι, τώρα. Ας είμαστε χαρούμενοι. Και ας δινόμαστε και γιορτινά. Όπως η κυρία Στέλλα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χειμώνιασε, το κρύο μας πυρώνιασε. Χειμώνιασε, το κρύο μας πυρώνιασε. Και είναι εδώ. Σήμερα κάνει πολύ κρύο. Κάνει, ναι. Δεν είναι, είναι η πιο κρύα μέρα της φετινής χρονιάς. Ενώ από το Σεπτέμβριο και μετά. Δεν το λέω με παράπονο. Δημοσιογραφικά έχω κάνει έρευνα. Εντάξει, έχει έρευνα. Λοιπόν, και βέβαια, μια και μπήκανε Χριστούγεννα και μπήκαμε και σε αυτό το mood, η οικογένεια Μητσοτάκη κάτι έχει πάθει και. Κάνει τρολάρι. Όχι, δεν τρολάρι. Ο Κυριάκος είναι άλλη κατηγορία από τον μπαμπά του. Πιστεύει στον Άι Βασίλη. Ναι, όπως όλα τα καλά παιδιά. Μάλιστα και έχω και αποδείξει πήγε και τον είδε. Βεβαίως πήγε και τον είδε. Άτος. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ γουρλής. Πήρε την ευχή του Άι Βασίλη. Ναι, και ξέρεις, σε αυτή τη συναναστροφή που είχαν, τη σύσκεψη με τον Άι Βασίλη, του ζήτησε ναι. κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί την τελευταία φορά που ήταν εκεί πέσαν τα νούμερα. Α, ποια νούμερα. Του Λότο. Α, ναι, σωστά. Κοίτα να δεις τι είχε γίνει. Ο κύριο Μητσοτάκη ήταν το βράδυ εκείνο στην πρέσβεια. Ποιον? Ήταν ποιος, ο Κυριάκος. Είσαστε εσείς εκείνη τη βραδιά στη... Βεβαίως ήμουνα στην Πρέβεζα εκείνο το βράδυ που κληρώθηκε το Τζόκερ. Στο Λεβέντη να τα πείτε και από, λέει... τότε, και από τότε όπου πηγαίνω κύριε Παπαδάκη μου ζητάνε νούμερα, επιφυλάσσομαι, δίνω μόνο όταν υπάρχει jackpot.
ώρα να τα δώσεις για τον Κυριάκο και την ευχή μας να έχεις για την Προεδρία. Πήγε στον Αϊ Βασίλη, τάποτε τα συμφωνήσατε. Γουρλής ο Μητσοτάκης. Να έρθει. Αυτή η οικογένεια ήθελε μια ισορροπία. Ναι, ήθελε το. Είναι ο άλλος που φτύνει στον κόρφο, είναι αυτό που του λες, δώσ' μου τα νούμερα. Κατάλαβες, είχε πάει στην Πρέβεζα, παιδιά μου, και βγήκε εκεί πέρα το τσόκερ. Βγαίνει Ρόδο, καλά λέει. Ναι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει ο Αϊ Βασίλης Μητσοτάκης από την Κηφισιά να συμπληρώσουμε ένα τζοκεράκι. Και από το Παγκράτη να περάσει. Και από την Κυψέλη. Δεν γίνεται να κερδίσουν όλες τις περιοχές. Παιδιά, πρόλαβα το Παπρότη. Το σκέφτεστε να του βγει το όνομα και να το φωνάζουν για να σπάει το Ρόδι. Να έρθει σπίτι μας για ποδαρικό. Να σπάσει το Ρόδι, ναι. Γιατί όχι. Σήμερα στη γειτονιά τάδε σπάει Ρόδι. Σήμερα σπάει Ρόδι ο Κυριάκος στον ημιτό. Κανονικά. Λοιπόν, και βέβαια θέλω να πάμε τώρα σε. Να γυρίσουμε πάλι στην κυρία Στέλλα. Παιδιά, η κυρία Στέλλα είναι από τις γυναίκες, όπως χθες η Λίτσα Γιαγκούτσι, που αποκαλύπτει την ηλικία της. Την ηλικία της και δεν φοβάται να το πει. Όταν ήρθα από τη Γερμανία το 1973, ναι. Το 1974 είχαμε τα επεισόδια με τους Τούρκους. Ναι, ναι. Παιδί 19 χρονών. Ναι. Ήτανε 19 χρονών το 1974. 9 ή 19. 19. Αν ήταν 9 το 1974. Λοιπόν, ήταν 19 ετών το 1974. Άρα πόσο είναι τώρα? Άρα είναι γεννημένη το 55, άρα είναι just 60. 60 χρονών. Άρα. 60 χρονών η κυρία Στέλλα. Είναι πολύ κοντά ηλικιακά, διότι θα μπορούσε να είναι και συμμαθήτρια. 61, ναι. Με τη ναι. Ρούλα, Κορομιλά. Με τη Βύση. Και θέλω να δούμε αυτό για το να δούμε, τρίο λοιπόν, συμμαθήτρια. Είναι οι συμμαθήτριες λοιπόν 59, 60, 58. Έτσι. Που έχουν βέβαια. Μία... Και τρεις τους κρατιούνται θαυμάσια. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Η κυρία Στέλλα τελευταία έχει αρχίσει τις περιποιήσεις προσώπου. Τι γελάς, δεν ξέρω. Δύο τις είχαν Ρούλα. Προφιέσκα, ναι, όχι, και η Ρούλα είναι φρέσκα και η Άννα. Και η Άννα. Αλλά σου λέω ότι ξεκίνησαν τις περιποιήσεις οι άλλες πιο νωρίς και πιάσανε. Α, τώρα τις ξεκινάει η κυρία Στέλλα. Κερδίζει χρόνο να ανέβει. Να δεις που θα... Μπορώ να δω πάλι. Φοβερό. Δηλαδή σε ένα σχολείο ήταν στην ίδια αυλή και παίζανε αν πηγαίνανε μαζί σχολείο. Ναι, θα ήταν εξής. Ρούλα! Πολύ κοντά. Ρούλα! Παίζει με σκηνάκι! Στέλλα! Ναι, ακριβώς το ίδιο. Έγινε και εκείνη στάρ, γιατί μόνο οι άλλες της συμμαθήτριες. Βέβαια, η κυρία Στέλλα είχε ένα πρωινό, παιδιά μου, μια πρωινή εκπομπή, η οποία είναι ήσυχη, ήρεμη. Εδώ σε άλλα πρωινά γίνεται μάχη. Μπορεί να κινδυνεύσεις πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα που έχει με την κρίση τηλεόραση, πέρα από το ότι δεν βγάζει τα λεφτά που έβγαζε. Αλλά οπωσδήποτε. Είναι και πολύ πιο επικίνδυνη, γιατί κάνεις πράγματα πιο σκληρά από ό,τι έκανες παλιότερα. Εγώ αυτό τώρα, αν γινόταν, δεν το ξεκίναγα. Όχι. Τη δουλειά θα την απέφευγα από το να μ' αφήσει ανάπηρη. Άνοιξε το ποδάκι. We are okay. Ναι. Ακούμπησε. Έλα, δεν θα πάει και παλού αυτό. Κώστα! Μην ανοίξεις τα μάτια. Να τα κλάς του άρε. Μην ανοίξεις. Παναγία μου. Μην αναπνέεις καν. Βασέ. Θα του σπάσω το κεφάλι έτσι και κάνει τα. Όχι, καλέ, τέλεια περνάω. Ναι, έπιασε και τα χαμνά να μην του τα φάνε. Αυτό ήταν η μεγάλη έννοια. Έτσι δεν κάνουν και στα πέναλτι. Και στα πέναλτι, ναι, σωστά. Αλλά πέρασε και από το κεφάλι του. Τα πέναλτι ποια είναι. Στα φάουλ. Όχι στο πέναλτι. Δεν έχει τείχος. Δεν έχει, ναι. Είναι που είναι, κάνουν τείχος. Στα φάουλ μόνο κάνουν τείχος. Ναι, στο πέναλτι είναι μέσα στην περιοχή. Ωραία, πάντως σε λίγο για να γίνει τηλεθέαση θα τον βγάλουν και πετάνε τα μαχαίρια. Κανονικά. Γιατί εκεί να το δω. Αυτό ναι, να δεις. Γιατί εντάξει, το να μείνει στέρφος, πώς το λένε. Στήρος. Δεν με κόβει και πολύ. Αλλά το άλλο θα είναι παγκοσμίως πρώτη. Βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω ότι έτσι, ας πούμε, να, εδώ πέρα έχουν τον παρουσιαστή κάτω μαζί με το ποδήλατο που τον καβαλάει. Σε άλλα, η παρουσιάστρια διαχωρίζει κρατάει τη θέση της. Παιδιά, προσέξτε. Χριστούγεννα μπορεί να ήρθανε, όμως σε αυτό το πλατό τα νεύρα υπάρχουν. Παιδιά, κάμερές μου. Από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναποκαλέσετε απλά παρουσιάστρια, απλά ντέμι. Ό,τι με χρειάζεστε θα με φωνάζετε με σεβασμό, εντάξει, και θα με φωνάζετε σας παρακαλώ πολύ, κυρία Ντέμι. Και αν δεν θέλετε να βάλετε το όνομα Ντέμι στη συνέχεια, θα λέτε κυρία, κυρία, μπορώ να πω κάτι. Ακούτε, αυτά είναι τα... Ναι, τα, να παίρνουμε μαθήματα. Κυρία παρουσιάστρια, εγώ κυρία, θα ήθελα. Κυρία παρουσιάστρια, κυρία Ντέμι, κυρία... Κυρία κεντρικιά, κυρία κεντρικέ που λένε και στη Λαμπύρη. Αυτό, κύριε υπεύθυνη, κύριε υπεύθυνε.
Έτσι. Κύριε Δέντρο, κύριε Δέντρο. Έτσι, μπράβο. Βεβαίως, κοπέλα. Να υπάρχει ένας σέβας θέλω. Φυσικά, γιατί ο σεβασμός έχει χαθεί, παιδιά, έτσι. Ναι. Πώς ήρθε τώρα, κάτι, Ναι, ναι, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Η καινούργια εκπομπή. Έρχεται επιτέλους, παιδιά, την περιμένουμε αυτή την εκπομπή από το Σεπτέμβριο. Από πότε ξεκίνησε τηλεόραση χωρίς την Ιωάννα. Ιωάννα Λίλη. Χωρίς την Και λέγαμε, πού είναι η Ιωάννα, πού είναι. Το βιάζεται. Στη Λουτρόπολη. Ναι. Ιωάννα, όλα καλά. Καιρός να ξεκινήσουμε. Μπράβο. Αφανιάζεσαι, μαγλικιά μου, τόσο καιρό περιμένουμε. Έχει κάτσει στην ξαπλώστρα από το καλοκαίρι και περιμένει να ξεκινήσει. Με το μαντίλι, το γυαλί, τη γούνα, το φραπέ. Κάθεται ακόμα εκεί στην παραλία σου. Μέχρι που ήρθανε τα σύννεφα. Ναι, κανονικά. Ήρθε το κρύο, ναι, άιντε μέσα τώρα, γιατί έχει γίνει τόσο κρύο. Είναι ωραία η Λίλη. Από το κρύο. Από το κρύο, έχει κάτι. Αχ, τσίτωσε μαζί μου, σου λέει, άσε γιατί θα πες το στόμα εδώ, ας πω μέσα στη ζέστη. Να, τι ωραία. Το κρύο κάνει πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Ναι, δεν βάζουνε πάγο στη μούρη. Πού την επειδή βουτάει στα παγόνερα. Έτσι, μπράβο. Σε άλλη πρωινή εκπομπή, παιδιά μου, αποκαλύπτονται. Γιατί κάνει κρύο και σου λέει πώς θα κοιμηθεί η Τζορτζέλα. Αλλά άλλη θερμοκρασία η μία, η Τζορτζέλα, άλλη θερμοκρασία η υπόλοιπη μες στο σπίτι. Αλλά κάντε εικόνα τώρα, έτσι. Όπως μας το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει πολύ καιρό που παντρεύτηκε. Ναι. Και γι' αυτό κρατάει το στυλ της, ρε παιδί μου. Δεν πάει στην κρεβατοκάμαρα έτσι με πιτζάμες. Κάνει ολόκληρο outfit. Να τον ανάψει τον άντρα της. Τον ανάβει τρελά. Ανομαλία. Θα ήθελα να μας πει η φίλη μας η Τζορτζέλα πώς κοιμήθηκε χθες το βράδυ και ο σύζυγος Σταμάτης πραγματικά πήρε τρελές χαρές. Γιατί τι έγινε. Καλέ, εγώ χθες το βράδυ, παιδιά, κρύωνα απίστευτα. Είχε ζέστη μέσα το σπίτι, ο άλλος ήταν με τη σαγιονάρα το τισέρτ και τη φόρμα. Το μωρό φορούσε τα πιζαμάκια, έβγαζε τα παπούτσια. Εγώ, εντάξει, έβαλα ένα κολάν που έχω. Το νυχτικό. Το κολάν του ύπνου. Το κολάν του ύπνου προχώρα. Ένα νυχτικό. Νυχτικά. Και έβαλα και ένα σκούφο, παιδιά. Άκου να δεις τώρα. Λέει, ο άλλος, έχουν αρχίσει τώρα. Ο άλλος, ναι, ακόμα δεν παντρευτήκαμε. Όχι ο σύζυγος, ο Πέτρος, ο Γιάννης. Κάνε εικόνα. Φανελάκι, φόρμα γονατιασμένη, σαγιονάρα. Και οι άλλοι, κόλαν. Το κολάν πήγαινε μέχρι επάνω. Κόλαν, έτσι, νυχτικά, σκούφο. Ο ερωτισμός μέσα στο σπίτι δεν το συζητώ. Στο κατακόρυφο. Καλέ, κυνηγιούνται, σου λέει, μέσα στις κρεβατοκάμαρες. Κυνηγιούνται όλα. Είναι και εύκολο, έχει το κολάν, έχει τα από πάνω, έχει και το σπίτι. Κυνηγιέται ο άλλος με τις σαγιονάρες και τα λοιπά. Κλειστράει. Ναι. Η Ελένη πάλι έχει άλλο θέμα με το κρύο. Έχει βρει μια λύση, παιδιά, πραγματικά που την κρατάει και σε φόρμα. Ναι. Εγώ πάντως την καταλαβαίνω. Γιατί έτρεμα πια, έτρεμα. Οπότε έτσι νιώθω, έτσι ενώ το σπίτι είναι ζεστό. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι είναι κρύο. Αλλά εγώ το κορμί μου δεν ξέρω γιατί είναι παγωμένο. Τα άκρα μου ειδικά. Και εμένα. Τι έκανα κι εγώ για να ζεσταθώ. Όταν πήγα στο άλλο δωμάτιο στα κορίτσια μου που κοιμούνται μαζί, πήγα, μπήκα μέσα στη μέση, άπλωσα το ένα μου πόδι πάνω στο ένα κορμί και το άλλο μου πόδι στο άλλο. Μόνο εγώ μπορώ να τα κάνω αυτά έτσι. Θα δείτε και θα έχουμε τράβαλα πάλι. Λοιπόν, ναι. Διαβράζουν τα παιδάκια. Είναι φοβερό. Έχουν άλλη θερμοκρασία από εμά. Κρυώνει η Ελένη, κρατάω το ένα πρώτον την ανάβει καλοριφέρ. Όχι. Δεύτερον, βάλε ένα θερματικό. Τόσο κρασί. Παιδί, πρέπει να πάει να στριμώχνει τα παιδιά για να πάρουν τη ζέστη. Γιατί τα παιδιά μπορεί να κοιμούνται. Το ίδιο στο ίδιο δωμάτιο κοιμούνται. Όχι στο ίδιο κρεβάτι. Καταρχήν αυτό. Πάει στο δωμάτιο των παιδιών, ένα κρεβάτι το κορίτσι από εδώ, ένα από εκεί. Και κάθεται η Ελένη, σαν τον πώ τον λέγανε κοινών. Jean-Claude Van Damme. Σαν τον Jean-Claude Van Damme, τον θυμάστε που ήταν στα δύο φορτηγά ανάμεσα. Αυτό. Έτσι και βάζει το ένα πόδι στο ένα κρεβάτι. Το άλλο είναι στη μέση για να ζεσταθεί. Για να ζεσταθεί και κάθεται και κάνει τώρα σιγά, σιγά, το πρωί. Κατάλαβες, η Ελένη ζεσταίνει τα πόδια της. Γιατί έχει κενό το κρεβάτι το ένα από το άλλο. Δεν μπορεί. Στο κενό κρατιέται με τους κοιλιακούς. Σωστά. Κάθεται. Δεν έχει δει κάποιες που κάνουν. Μόνο το... τα πόδια της. Να, αυτή τη στάση κρατάει η Ελένη μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Και σιγά σιγά φέρνει τα κρεβάτια πιο κοντά γιατί κουράζεται. Ναι. Όχι, τα φέρνει πιο κοντά γιατί κουράζεται. Έτσι ακριβώς η Ελένη ζεσταίνει τα πόδια της στο σπίτι της. Την άλλη μέρα όμως. Πάει στην εκπομπή και είναι χάλια. Βάλε ένα καλοριφέρ. Από τη ζωή μου πέρασες και με έκανες κομμάτια. Θέλω μονάχα να μου πεις κοιτώντας με στα μάτια. Μπορεί να ζεσταίνει τα πόδια της, αλλά πιάνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι...
να πάρει το κοντρολάκι, να πάρει το κλιματιστικό. Έτσι, μπράβο, κάτι να κάνει. Δεν γίνεται τώρα να κάνει ούτε... και να μοιραζόμαστε ζέστη με τα μωρά. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνει πως μια γυναίκα μπορεί να πάει στο στρατό με κακουχίες. Ναι, με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα μπορούσε και η Ελένη να πάει στο στρατό. Γιατί ξέρεις, πώς πήγε αυτή. Μην πάω και στο στρατό. Κατάλαβε, διότι παίρνει μια λοχεία στη τηλέφωνο. Εδώ είναι ένα πατατράκ. Σουφλί είπαμε. Σουφλί, ναι. Μετάθεση. Μετάθεση τι? Στρατιωτικός. Στρατιωτικός. Σούπα! Ναι. Εσύ πώς είναι η ζωή της γυναίκας στρατιωτικού? Τι ακριβώς κάνετε εσείς οι γυναίκες? Είσαστε αυστηρές. Γιατί ήθελες να μπεις στο στρατό? Δεν φοβάσαι? Τι τίτλο έχεις? Είναι καλός τίτλος ο λοχίας. Πριν το λοχία τι είναι? Ένας λόγος είναι... Πόσα άτομα. Ο στρατηγός είναι πιο πάνω από τον ταξίαρχο. Ο στρατηγός μπορεί να πάει και σε μάχη. Επιτρέπεται να βάλεις κανένα κραγιόν, καμιά μάσκαρα ή απαγορεύεται? Τι βαθμό έχει αυτός που μπορεί να σου πει βγάλε το κραγιόνι, δεν με νοιάζει, φόρατο? Εσύ πήγες δηλαδή φαντάρος πρώτα και μετά έγινες σε λοχίας? Δύσκολη δουλειά σου, δεν ξέρω. Και να πας στη μάχη και να μην βάζω και κραγιόν, κάπως μου κάθεται. Χωρίς κραγιόν δεν γίνεται. Είμαι εγώ τώρα στα σύνορα, Ελλάδα-Τουρκία. Είμαι η Ελληνίδα. Με τους κύκλους, χωρίς αυτό. Σκάει τουρκάλα με τα ροζ, τα αυτά. Αυτό τη φτιάχνει. Την κακομοίρα με πυροβολής. Ενώ αν με δει, θα πει καλέ, το ρουμπηγού και εσύ και εγώ θες να γίνουμε φίλες. Τελείωσε. Είναι μεγάλο κόσμο. Σου λέει δεν γίνεται να μην πας χωρίς κραγιόν. Πάλι τη μάσκαρα, κοπελιά, να πάμε μπροστά. Πάλι για άσκηση, άλλη να κάνει σκινάκι και δεν θα είναι βαμμένη. Καλέ, είσαι με τα καλά σου. Όχι, παιδιά μου, όχι. Τώρα που λέμε έτσι για ωραίες γυναίκες, έτσι. Παλιά δεν λέγανε ότι οι κνήτισες ήταν με το ταγάρι. Ταγάρι, ναι, 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 ναι. Και αξίριστες. Το ξέρετε ότι φοράει κνήτισα κολάν. Αχ, παιδιά. Όταν, και τους κολλάζει όλους. Όταν λέμε περνάει και τρίζουν τα πατώματα, αυτό εννοούμε. Όλα αυτά μαρτυρούν στους λαούς του κόσμου ότι η οικονομική κρίση και η ιμπεριαλιστικός πόλεμος πάνε μαζί. Να γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία το σύνθημα «Ο λαός και η νεολαία να μη χύσουν το αίμα τους». Ναι, κάνουμε, περνάει, έρχεται το πολυβόλο. Και μόλις περνάει κάνει τα φρύδια. Γιατί και μπρος και πίσω είχε, ήταν αξιοθέατο. Καλή συντρόφισσα. Την ώρα που μίλησε ο σύντροφος Κουτσούμπας, εκείνη να μην μπορεί να περνάει. Είναι δυνατόν. Με το κοβάλτι ο κολάν, λίκρα για αριστερό. Κοίτα τώρα όμως. Έσπασε στην ομιλία. Ναι, 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 έσπασε τη σιωπή τους δηλαδή. Θα τον ρωτήσουν μετά στον Περισσό τι είπε 17 και 43 και δεν θα ξέρει. Δεν θα ξέρει. Εγώ νομίζω αυτή πρέπει να τη διαγράψουμε με το κολάν. Ναι, να τη βγάλουμε στο πρόσωπο, να δούμε ποια είναι. Διαγράψτε την, παιδιά, γιατί ξεμιλάει. Με κολάν, μπλε και λίκρα. Έλεος. Αχ, πάμε σε άλλη σύντροφο. Ναι, ποια? Σύντροφος καλλιτέχνης, η Κόμισσα. Αχ, η Κόμισσα. Παιδιά, τι θυμόσαστε την Κόμισσα? Θα την δούμε μετά. Να τη δούμε τώρα. Σαν τι θυμόμαστε. Δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέρεις. Πρώτη φορά την βλέπεις. Κόμισσα Κοντογιάννη μαζί μας. Με ένα τραγούδι, πώς έγινε το τραγούδι και ποιος το έχει γράψει, πες μας λίγο γι' αυτό. Το Γελβουντά είναι το νέο σουξέ της χρονιάς. Γελβουντά με τα νοτά μου, Γελβουντά στην αγκαλιά μου, Γελβουντά κι όλα μέσα, Γελβουντά να δώσω. Δρέστα. Μη μου έρωτά μου, μη μου. Κάτσε λίγο, μου σκιά στην τρέσα. Έλα, να σου πω. Γκέλμπουρντα, είπε ο Δημήτρης Παλαιολόγου, σας παρακαλώ πολύ, είπε το νέο καινούριο σουξέ. Και είναι καινούργια, το ρινό. Γκέλμπουρντα στα τουρκικά σημαίνει για Ελλάδο. Έλα κοντά μου, ναι, κάτι τέτοιο. Έλα εδώ. Λοιπόν. Όμως Δημήτρη μου, Παλαιολόγια μου, σε πλάνεψε η Κόμισσα. Η Κόμισσα συντρόφισσα. Το είχε στο σιρτάρι χρόνια και το είχε βγάλει και από το σιρτάρι πριν από χρόνια. Και το μάρτυρας, δείξει στον Πουλόπουλο. Μάρτυρας ο Πουλόπουλος, να τα ντοκουμέντα. Οι αποκλειστικότητες συνεχίζονται. Η Κόμισσα ξεχνάει για λίγο την αριστοκρατική της καταγωγή και παρουσιάζει αποκλειστικά την έτης δημιουργία Γκέλ Μπουρντά. Γκέλ Μπουρντά, μες στο νοτά μου, Γκέλ Μπουρντά, στην αγκαλιά μου, Γκέλ Μπουρντά, και όλα μέσα, Γκέλ Μπουρντά, να δώσω ρέστα. Μήπως το Γκέλ Μπουρντά είναι το σύνθημα για τη σύσφυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Όχι, δεν κατάλαβα. Πέρδεψα. Τίποτα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θέλει να πει μετά από χρόνια. Αλλά τώρα ξανακάνει, κάνει restart. Βγάζει ξανά τον Γκέλ Μπουρντά να της κάνουν την ίδια ερώτηση. Δεν πέρασε. Μετά από 10 χρόνια θα απαντήσω. Επιτέλους. Πάντως ο Γιάννης Πουλόπουλος πολύ ωραίο ήταν. Ωραίος παιδί. Ωραίος παιδί. Ωραίος παιδί. Γλυκούλης με το μαλάκι. Ένα χειροκρότημα για τις αποκλειστικότητες.
Τώρα ετοιμάζει. Καθίστε το να του το δείξουμε τώρα που θα κατέβει, παιδιά. Πολύ κουκλάκι. Καλά και τσαχπηλιά είχε. Ναι, καλά πολύ. Τσαχπηλιά και τώρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν θα μου πει για το Σούπερμαν, για το μαρτύρισα. Στην Αργολίδα, το delivery. Παιδιά το θεϊκό. Μου, υπάρχει delivery. Ελάτε να χειροκροτήσουμε όλοι. Έτσι, επιχειρηματικότητα, ιδέα για να μπορεί να πηγαίνει γρήγορα τα σουβλάκια. Καλώς τον Κωστάκη, καλώς τον Γόρτα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνουμε. Πώς είμαστε. Σούπερμαν. Προφέσορ Θεσμά. Ναι, κύριε Γιώργο. Σούπερμαν. Συνέχισε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να σε κάνω πάνω τα πάμε. Θεός ο Σούπερμαν, παιδιά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να κάνει πολύ. Και καλά σουβλάκια, γιατί τον είδα καλοζωισμένο, καλώς... άρα ναι, ναι, ο Σούπερμαν είχε πάρει λίγα κιλάκια, δεν είχε τον κοιλιακό της τα σύγκριμα. Λοιπόν, και θέλω σουβλάκια, να σας πω, μια και λέμε για ότι η πολιτική κατάσταση εδώ στη χώρα και ότι η Βουλή είναι λοιπόν η δικιά μας ένα μπάχαλο, έτσι, και ότι τσακώνονται κτλ. Σας έχω καινούριο βίντεο. Βουλευτής της αντιπολίτευσης στη Βουλή της Ουκρανίας τώρα, έτσι. Εντάξει, Ουκρανία πλησιάζει το βήμα. Έτσι, την ώρα που σε αυτό βρισκόταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Αρσενή Γιατσένιουκ, και αφού του έδωσε ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα, γύρισε να του δίνει σηκωτό. Κοίτα τώρα τι γίνεται! Κοίτα τώρα τι γίνεται! Και μετά τα τριαντάφυλλα, πόπο ξύλο που κάνει. Ξύλο τρελό. Τα τριαντάφυλλα κοστίζει. Του τα έδωσε τα τριαντάφυλλα, ίσως για να τον. Κάτι θα είχε ένα πολύ ότι έχει καλή πρόθεση. Απλώ θέλει να τον ξεφορτωθεί. Πάρε τα τριαντάφυλλα και σήκω πήγαινε. Ναι, και οι άλλοι. Κοίτα, τον έχουν κάνει μαύρο. Ναι, μαύρο. Έχει γίνει στη Βουλή χαμός της Ουκρανίας. Συμβαίνει και σε άλλα κράτη, κύριε Σιμάνσκι. Εντάξει, εμείς ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια ποτέ. Ευτυχώς πάω ξύλο. Πάμε, παιδιά μου, να σας πούμε. Αχ, τι δώρο είναι το σημερινό. Λοιπόν. Πακέτο δώρο, δηλαδή δεν είναι ένα. Ένα θα τα πάρει. Σήμερα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά μου, από το Body Shop. Δύο! Είναι και παγκόσμια ημέρα. Δύο τέτοια πακέτα! Έλα ρε σύννεμα! Για δύο! Καλά, δεν τσιγκουνεύομαι. Και εγώ σήμερα λοιπόν θέλουμε. Έχουμε προϊόντα και για τη γυναίκα και για τον άντρα και για το παιδί, μια και είναι και παγκόσμια ημέρα για το παιδί σήμερα. Για τη γυναίκα έχουμε νητατικά προϊόντα για το σώμα, παλέτες σκιών από τη νέα σειρά. Έχουμε βερνίκια νυχιών, για τον άντρα έχουμε σετ με αφρόλουτρα, με αποσμητικά, προϊόντα αναζωογόνησης. Έχουμε και για το παιδί τρία σπουγγαράκια σώματος πανάκριβα. Αυτά στο 90-11-51-51-51. Είναι δύο πακέτα τέτοια με όλα αυτά τα προϊόντα. Δύο πολύ γρήγοροι θα τα πάρουν. Αυτά 90-11-51-51-51. Αυτά είναι τα σουγλικούτσικα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά. Έχουμε ποιος γνωστός κύριος έκανε έρανο από 20 εύπορους φίλους του για να μαζέψει τα χρήματα που του ζητούσε η πρώην του για να του δώσει το διαζύγιο. Έλα ρε. Αυτά είναι έρανο. Και παρακάτω. Ποια κυρία κάθισε στο καπό του αυτοκινήτου του άντρα της και περίμενε να βγει από μέσα η ερωμένη του για να την ξεμαλιάσει. Ποια γνωστή κυρία κατηγόρησε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ότι πήγε να φάει την περιουσία του εραστή της. Ο Πατής. Και κυρίες μου και κύριοι, κοντά μας θα είναι και η Μάρο Κοντού. Επιτέλους, εδώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έτσι όλα τριπλά θα τα λέμε. Ωραία, λοιπόν, παιδιά μου. Καλώς ήρθατε. Κυρία, κυρία. Έλα, αγάπη. Κυρία, κυρία. Κυρία, κυρία. Κυρία, κυρία. Κυρία, κυρία. Κυρία, κυρία. Κυρία, κυρία. Κυρία, παρουσιαστή. Κυρία, κυρία. Το έχουμε συμφωνήσει. Ναι, ναι, παιδιά. Συγγνώμη, κυρία. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι δικές μου. Αλήθεια. Άντε καλέ. Ναι, παιδιά. Πλάκα κάνεις. Είναι η Γιάννη και τη Λεφαρίδα. Τη τραβήξε τη Λεφαρίδα, Γιάννη. Είναι Μαρία. Αλήθεια. Δηλαδή όταν βάζεις μάσκαρα δεν βλέπεις. Είναι βαρύ. Όχι, ναι, ναι, ναι. Όταν γεννήθηκα με πήγε στο γιατρό, ο γιατρός της μαμά μου και της είπε έλα στα μάτια και κάνεις μια κοριτσάρα με κάτι βλεφαρίδι σε ένα χιλόμετρο. Να τη ζήσεις βρε, να συγκρίνεις. Είναι από τη Γέννα. Από τη Γέννα. Είναι η Γέννα. Είχαμε τις βλεφαρίδες. Πρώτα οι βλεφαρίδες και τελευταία. Και μετά, ναι.
Λοιπόν, Γιάννη, με την πριγκιπέσα, με την κοντέσα, κόμισα. Γιάννη, ήσουν πολύ χαριτωμένο. Καλά και τώρα. Αλλά το μαλάκι σου, άστο λίγο μακρύ. Ρε παιδί μου, πρέπει να είναι περίοδο τσαλίκι σίγουρα. Γιατί εγώ πήγαινα, είχα την περίοδο 30 άφηλο που πήγαινα στα κομμωτήρια και έλεγα κάτι μέσα το 30 άφηλο. Α, ναι, εδώ είναι τσαλίκι. Σαν ποια αλίκη ήθελε να είσαι. Τσαλίκι. Τον Άζη, να σου πω όμω. Να σου πω, τον Άζη σου ήταν αλικάκι τελείωσε. Πέρασε την εποχή τη αλίκη. Και λέω ποια αλίκη. Ναι, σωστά. Στα εκπαιδεύοντα τη Ρίτα. Δεν πειράζει. Και τώρα ωραία το κοντό άντρεψε. Γιατί να μην έχει περάσει μια μέρα όμω. Εδώ έχω βάλει φίλτρα όμω. Το είχα κάνει στο μοντάζ. Το είχα κάνει. Ενώ εδώ είμαστε αφίλτροι όλοι. Λοιπόν, πάμε πρώτο γύρο. Θέλετε. Έρχεσαι σε μένα για και λίγο στη φωτεινή ψυχή του. Σε μένα και στις βλεφαρίδες FM μου. Live. Ωραία, γλέντια. Κέντρο. Η φωτεινή κατέβηκε στο κέντρο και πήρε τα περιοδικά της εβδομάδας όπως κάνει πάντα. Α, και ρώτησε το αυτό, το αγαπώ πάρα είχε πολύ. Είχε τέλεια θέματα. Σχολιάζει, ναι. Τα περιοδικά, τους επώνυμους, τους διάσημους φωτογραφίζονται με τα παιδιά τους οροβωνιαστικούς στο σπίτι. Θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Έχει λίγο χολί ο κόσμος. Έχει λίγο. Σχολιάζει η Δούκισσα Νομικού και με τη σχέση της που βγήκανε στην πρεμιέρα του μπαμπά της Δούκισσας. Σχολιάζει τον Φρατζολίνη, τον καινούργιο σύντροφο. Τη Τωρέτα. Το Φρατζολίνη. Μου έχει κάτσει το Φρατζολίνη. Ωραία, ωραία. Τη δήλωση τη Μενεγάκη που είπε ότι δεν χωρίζει ποτέ μια σχέση για κάποιον άλλον. Να δούμε εκεί τι λέει ο κόσμος. Κατάπε και εκεί ο κόσμος. Μα αλήθεια είναι αυτό που είπε. Και τη δήλωση τη Ματσούκα που λέει ότι. Τι είναι σωστό, δηλαδή. Δεν χωρίζει σε μια σχέση που είσαι καλά για κάποιον άλλον. Άμα είσαι καλά. Αν είσαι καλά σε μια σχέση, δεν βλέπει άλλο. Είσαι με τα καλά σου. Φυσικά, έχει και ένα στη σχέση. Η αφορμή δεν είναι ο λόγο. Δεν είναι η αιτία, είναι η αφορμή. Όχι. Αν είσαι καλά και περνά καλά, σιγά μην χωρίζει για κάποιον άλλον. Ναι, παιδί μου, είσαι καλά. Περνά καλά. Οκ. Και κάτι γίνεται. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Ένα πατατράκ. Άλλο δεν θα πας αλλού να κάνεις κάτι και να μείνεις. Ναι. Ναι, το στιγμιαίο ατύχημα μπορεί όχι να συμβεί. Και μετά, εγώ νομίζω ότι είναι η αφορμή αυτό. Μετά αυτό το στιγμιαίο να γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος. Σου λείπουν πράγματα. Δεν σημαίνει. Μπορεί. Σου λείπει να ζήσει έναν έρωτα. Σου λείπει να νιώσει την επιβεβαίωση. Σου λείπει να ταραχθεί. Κάτι σου λείπει. Όχι, ότι μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Θα περνάει πάντα. Λοιπόν, θα τα πω μόνο στο Φώτη. Λοιπόν, και τη δήλωση τη Μαντσούκα που είναι ότι δεν έχει φτάσει ακόμα. Είπε ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην ηλικία μου. Και ότι είναι πολύ μικρή. Και ότι είναι μικρή. Πάμε να το δούμε τι είπε ο κόσμο για όλα αυτά. Τα περιοδικά για άλλη μία εβδομάδα βρήκαν τη θέση τους στα περίπτερα και το FM Live για άλλη μία εβδομάδα βγήκε στο δρόμο προκειμένου να σχολιάσει τις top ειδήσεις που διάλεξε η συντακτική ομάδα με τον κόσμο. Δούκισσα Νομικού, Δημήτρης Θεοδωρίδης, αγκαλιά όλο το βράδυ με την έγκριση των πεθερικών. Δεν είναι γρήγορα. Είναι γρήγορα, πιστεύεις. Πόσο καιρό είναι. Είναι από το καλοκαίρι μαζί. Πόσο καιρό είναι μαζί. Ναι, νομίζω το καλοκαίρι. Βιάστηκε. Α, είναι νωρίς. Αθάνατη ελληνική οικογένεια. Μόνο που εδώ είναι καλλιτεχνική οικογένεια. Ευχή γονιού σου έχει και στο βουνό περπάτα. Άρα πιστεύετε ότι θα παντρευτούμε. Καλά, αυτό δεν είναι απόλυτο. Μην παίρνει όρκο. Εντάξει, τώρα δεν βγαίνει με τα πεθερικά και όλα τα σχετικά έξω να σε δουν κάμερε. Ένα χρόνο σχέση να συγκατοικήσει κιόλα και μετά. Τα Παπαδημητρίου, ερωτευμένη ξανά και ο λόγος που χαμογελάει είναι ο γοητευτικός Αλέξανδρος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας. Εγκρίνω κάργα. Τσούκο αρχιτέκτονας, ξόφυλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να βγεις να πεις δεν είμαι, δεν θέλω και δεν είμαι σε φάση τώρα και εντάξει τώρα έχω τα παιδιά, είμαι σπίτι, δεν θα ξαναρωτευτώ και σε ένα μήνα έχεις πέντε μήνες σχέση. Εσένα όμως το κάνανε, πώς θα την βρούσε. Είναι αρχιτέκτονας, τώρα αυτό τι μου κάνει, κάτι κλασικό, κάτι περίεργο, λίγο, κάτι συντηρητικό. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα. Θα μπορούσε και καλύτερα. Ναι, έλα ρε, είναι πολύ ωραίος. Ωραίος. Πού μένει ο Ιταλός. Κοπερνάει. Ρατζολίνι. Τον καπάρωσε. Τον καπάρωσε. Γενικώς το ιταλικό design, μόδα και την κουλουπού είναι τέλεια. Είναι. Δεν παίζει να υπάρχει στην προοδικό Μενεγάκη. Λες ψέματα, από παλιό θα είναι. Μήπως είναι το περσινό. Δεν μίλησε φέτος, κοπέλα. Δηλώνει η Ελένη, δεν χωρίζεις ποτέ για κάποιον άλλο.
Α. Είπε και χώρισε το Λάτσιο και πήγε με τον άλλον. δεν μπορώ. Άχανε με το Λάτσιο σπάσει, συνεχίζαν κανονικά τις δουλειές τους, χωρίς να είναι κανονικά ζευγάρι, και όταν ήρθε η ώρα και το γνώρισε, χώρισε, εκτός φαλούς. Αν δεν αφήσει ο άλλος την πόρτα ανοιχτή, δεν βγαίνει η Ελένη να ψάξει για άλλο να. Ελένη μου γλυκιά, δεν σε πιστεύω, λυπάμαι, αλλά δεν σε πιστεύω, σαν γυναίκα δεν σε πιστεύω. Εντάξει τώρα, είναι λίγο αστείο να το λέει η κυρία Μενεγάκη αυτό. Επειδή Μενεγάκη είναι αυτή, ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει, μπράβο της. Είμαι πολύ νέα στη μαγειρική, προσπαθώ, είμαι τρελή με την καθαριότητα, μου αρέσει να είναι το σπίτι τακτοποιημένο και δεν αφήνω άπλυτα πιάτα. Κόρτζ για σπίτι. Κόρτζ για σπίτι. Και για μένα. Ναι, δεν βλέπεις, έχει φάει τα χέρια της στα πιάτα εδώ, δεν βλέπεις, έχει μουλιάζει η κοπέλα. Πολλές στάρ είναι πάρα πολύ pop, πάρα πολύ trendy, πάρα πολύ μοντέρνες και είναι τελικά συντηρητικές. Αυτό είναι κακό όμως, γιατί ξέρουν να το φυλάνε καλά και βγάζουν προς τα έξω μια άλλη εικόνα. Η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι δούλα, στην κοινωνία κυρία και στο κρεβάτι μπιπ. Ιστικούδι. Ιστικούδι. Α, είναι νοικοκυρά. Ναι. Εσύ το πιστεύεις. Εγώ δεν το πιστεύω. Πατερινάκι μου, πότε τα προλαβαίνεις, κοριτσάκι μου γλυκό. Πότε τα προλαβαίνεις. Δεν σε πιστεύω πια. Να σε πάρω και στο σπίτι μου, να καθαρίσω και το δικό μου. Εντάξει, μπορεί στην προσωπική τη ζωή να είναι παραδοσιακή, συντηρητική και άλλο στη δουλειά της. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας ό,τι μπορεί να πουλήσει σήμερα, το πουλάει. Η συγκεκριμένη το πουλάει πάρα πολύ καλά. Φτάσει ακόμα σε ηλικία γάμου, είμαι μικρή. Υπερβολική, άμα είναι στα δεύτερα άντα, υπερβολική. Ο καθένας όπως αισθάνεται. Για τη Δήμητρο μπορεί η ηλικία γάμου να είναι στα 60, είναι μικρή. Είναι μικρός παντρέψου, λέει μικρός καλογερέψου. Όχι και μικρή. Όχι και μικρή. Είσαι σκληρή όμως μαζί. Δεν είμαι. Να λέμε την αλήθεια. Μπορεί να μην είναι τόσο όρημη συναισθηματικά για να παντρευτεί. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει βρει το κατάλληλο. Άμα δεν κάνουμε και πλάκα. Πώς θα περάσει η μέρα. Εντάξει, ο καθένας είναι όσο αισθάνεται. Μπράβο, μπράβο. Καλά, Γερμού. Είναι σημείο. Μη σου πω τώρα τα Χριστούγεννα να μας βάλουν σε ένα μπούθ εκεί πέρα. Και να παίρνει ο κόσμος από την Έρμου να σχολιάζουμε τα θέματα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, παραγωγή μου. Έτσι να πάμε σε ένα τρέιλερ μέσα που να έχει τζάμι. Πού είναι παραγωγός. Και να κάνουμε εκεί εκπομπή. Κάνουμε παραγωγό. Ναι, εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Να πω μια κακία, παρακαλώ. Θέλω να πει κακία. Έχεις πει καμιά καλοσύνη για τον Χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, δεν μπορεί. Το ότι η Ντορέτα ξαφνικά μάθαμε για τη νέα της σχέση κατά μεσής της σεζόν που όλα τα πρωινάδικα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάτι κομμενικό να παίζει για να απασχολείς τα περιοδικά, πολύ εντύπωση μου έκανε. Γιατί θεωρείς ότι ήταν ραντεβού το παπαρατσικό. Εγώ απλά ξέρω να πω ότι η Ντορέτα όλα αυτά τα χρόνια μας έχει γαζώσει τον εγκέφαλο που δεν θέλει να μιλάει για την προσωπική της ζωή, που για τον Αντίνο Αλμπάνη. Μπορεί να ήταν με τον Αντίνο. Μπορεί ο Αντίνος να ήταν τέτοιος. Αυτό μπράβο, κυρία, που το είπες. Ρώτα και κάποιον από την πιάτσα που να ξέρει. Τον έχει ξαναδεί με άλλη σχέση. Στοίχημα. Πάει τώρα, ξέρω και σου λέω. Δεν βάζω στοίχημα με σένα, γιατί άμα κερδίσω θα έρθεις και θα κλαις να μου τα δώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί θέλω να κερδίσω. Λέγε. Έχουμε ένα γυμνό σκάνδαλο να αποκαλύψουμε. Υπάρχει, παιδιά, μα ανάμεσά μας, κυρία της Showbiz, που βγήκε γυμνή μόνο και μόνο για να πικάρει το λεγάμενο. Γυμνή που βγήκε. Σε περιοδικό, καλέ. Στον δρόμο. Λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να πήρετε που να σε εξώφυλλο. Το κάνεις, Μαρία μου, για να πικάρεις τον άλλον. Για να τη λέξει. Με βλέπουν και με θέλουν όλοι. Και... Άμα, πώς το κάνεις, Γιάννη. Είμαι σεξι και όποιος αντέξει. Έλα. Τα πουλο που τέλειο, είναι υπέροχο. Αυτό είναι ένα σεξι. Αυτή το με την κυρία Στέλλα μαζί, το Γιάννη. Ο Γιάννης έτσι, η κυρία Στέλλα έτσι. Είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Ποια λοιπόν κυρία έκανε φωτογράφηση ολόγυμνη μόνο και μόνο για να πικάρει το σύζυγό της? Φώτης. Ένα για σένα. Παιδιά, αυτό είναι πολύ λάθος. Διαφορά. Έχετε τσακωθεί, συμβαίνει κάτι με ωραία, γλέντια. Καλά. Είναι δίκαιος, λέει η Θεία Τύχη. Λοιπόν, αγαπημένη Μαρία, ένα για σένα, Μάγκη Χαραλαμπίδου. Μάγκη. Έχει κάνει αρκετά εξώφυλλα. Και με ποιον χώρισε και να κάνει. Ω, δεν κατάλαβες. Μήπως με τον Γιώργο τον Πολυχρονίου είχαν έτσι καμιά κουντρίτσα και του λέει τώρα θα σου δείξω εγώ. Χράβα τη στιγμή. Είχαν και άλλη μια κουντρίτσα και το ξανά έκανε. Σου θυμίζω ότι η Μάγκη έχει υπάρξει και με τον Απόστολο τον Κλέτσο. Αλλά εμείς
εδώ μιλάμε για σύζυγο. Άρα σε πάω στο πολυχρονείο. Έτσι, για να σε βοηθάω όσο μπορώ. Στο νούμερο 2 σας έχω την πρώτη διδάξασα για την Ελλάδα. Παιδιά μου, Playboy 1986, αν δεν με απατάει η μνήμη μου που ποτέ δεν με απατάει, είναι φωτογράφηση στη Δήλο, το πρώτο Playboy που είχε υπάρξει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η Ζωή Λάσκαρη, όμως σας κάνω μία σύνδεση με τα προηγούμενα, έχει πει ότι αυτός ο Λικουρέζος το τι κέρατο της έχει φορέσει, το έχει πει δηλαδή, δεν το λέω εγώ. Το έχει πει, το έχει πει. Άρα μήπως το έχει κάνει έτσι καμιά τέτοια περίπτωση για να τον πικάρει τον κύριο Αλέξανδρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Με τον κύριο Αλέξανδρο πόσο καιρό είναι. Αδιαχωρίζει. Έλα, θα σου πω. Από τότε που γεννήθηκε η κυρία Στέλλα. Η Μαρία Ελένη, παιδιά, είναι 30 μπορεί να έχει πάει τώρα. 23. Υπολόγισα με το δικό μου το. Με μένα τα υπολογίζω. Ωραία, το 86 ήταν με τον κύριο Λικουρέζο. 100% χριστιανέ μου. Ε, φυσικά. Ε, τι. Είναι πιο μεγάλη από εσένα. Δεν έχει γίνει πόσο είναι. Πιο μεγάλη από μένα, 40 κάτι θα είναι τώρα. 5. Εγώ από τότε που τη θυμάμαι, κάπου. Όταν ήμουν εν ζωή εγώ εννοώ, τη θυμάμαι με τον Λικουρέζο. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, έλα, έλα, τρία. Στο νούμερο 3, παιδιά μου, σας έχω την Πολίνα. Η οποία Πολίνα υπήρξε ζευγάρι με το Μεγακλή το Βιντιά. Δεν το γνωρίζετε βεβαίως. Αυτή η φωτογραφία και το είναι έτσι. Είναι με το Μεγακλή. Αυτό δεν το γνωρίζω. Νομίζω πως όχι, Φώτη μου. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο Απόστολος δεν είναι με το, όχι, με δεν το είναι. Μεγακλή. Αλήθεια. Έτσι χωρίσανε. Ναι. Λοιπόν, έχω τώρα να σου πω ότι η Πολίνα το 1987, όταν είχε βγάλει το Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, ήταν παντρεμένη με το Μεγακλή. Μάλιστα. Μήπως όμως, παιδιά, εκτός από τις Σεϊχέλες υπήρχε και τσίκα ένα θεματάκι τότε και πήγαινε το πικάρι το Μεγακλή. Δεν ξέρω. Και στο νούμερο 4 σας έχω. Χριστίνα Παπά με τον Κλαούτιο τον Κολντεμπέλα. Είχε κάνει Playboy η Χριστίνα. Αυτό που γυρνάει Playboy. Δεν το ήξερα, ρε παιδί μου. Να, το βλέπω τώρα. Λες να είναι φωτομοντάζ. Όχι, δεν είναι φωτομοντάζ. Απλώς δεν ήξερα ότι. Η Χριστίνα που είναι όλα τη τα χρόνια ίδια. Έλα, πες. Αυτό το μουλάκι, το κοριτσί, αυτό το πονηρό. Και αυτό το εξώφυλλο, φίλη μου, πρέπει να σας πω ότι είναι μέσα τη δεκαετία του 90. Γιατί μας ξεφυλίζεις λίγο και μας έβαλες μόνο το εξώφυλλο. Είναι πολύ γυμνό, ρε Μαρία. Δεν μπορώ να σα ομοφιλόφιλη και στρατό. Σπιδώντα από χώρα σε χώρα. Χριστίνα Παπά, υγρό πυρ. Ο αρχισυντάκτη είχε δώσει ρέστα. Λοιπόν, έλα, έλα. Πε μου, λοιπόν, ποια από αυτέ τι τέσσερι κυρίε θα μπορούσε να έχει κάνει τη γυμνή τη φωτογράφηση που είδε, μόνο και μόνο για να πικάρει τον άντρα τη. Λοιπόν, κοίτα, δεν βάζω τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Γιατί? Γιατί έτσι. Λόγω του πολυχρονίου. Δεν βάζω τη Ζωή Λάσκαρη. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί? Και σκέφτομαι να βάλω ή την Πολίνα ή τη Χριστίνα Παπά. Γιατί? Αλλά μάλλον θα βάλω την Πολίνα. Την Πολίνα. Δεν θα πείτε γιατί. 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 Τρία. I'm there. Μαρία, για το μάτι μου το πες πάλι και μια νοπιός θα σου πάλι. Το μάτι μου το πες πάλι και μια νοπιός θα σου πάλι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για λέει. Παιδιά μου, το είπε τώρα. Στη Σάσα τη σταμάτησε η σημερινή δήλωση. Φρέσκα. Για τον Πολυχρονίου. Είπε στην Αγία Σύντροφο και τη λέει ο δημοσιογράφος. Το Πολυχρονίου και κάνει. Ξέρεις τώρα τι θα πει. Άρα Πολυχρονίου με τα μπούλια. Ακούστε, όμως έχω και άλλη παιδιά γυμνή φωτογράφηση. Υπάρχει άλλο κορίτσι μεταξύ μας εδώ μοντέλο που την ξέρετε εσείς ειδικά. Πολύ η Εύα Λάσκαρη Πελεκούδα. Εγώ με την Εύα Λάσκαρη Πελεκούδα. Κολλητές. Δεν θυμάσαι που είχαν κάνει και εκείνο το βίντεο που έκανε τη Μαντόνα. Καταπληκτικό. Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Το έχουμε κάνει σίγουρα. Να καλέ, εγώ ήμουν. Άντε, παλιάσε μας με τα στοιχήματα. Λοιπόν, άκου τώρα το να δεις. Η Εύα Λάσκαρη Πελεκούδα ήταν η παιδιά μου 16 χρονών. Και αποφασίζει. Είναι τώρα που κλείεται. Και αποφασίζει να βγει γυμνή. Και δεν λέει στον έρμο τον πατέρα της τίποτα. Και πάει αυτό στο περίπτερο και του λέει ο περίπτερας: μαζί με τα τσιγάρα σας δεν παίρνετε και ένα περιοδικό που έχει την κόρη σας. Έρχεται του ανθρώπου του βρουτζάς, όπως φαντάζεται. Και το κάπνισε το πακέτο ολόκληρο με μια. Καλέ μου. Όπως είχε συμφωνήσει η μαμά της να κάνει το περιοδικό. Εγώ υποψιάζομαι ότι ψέματα είχε πει η Εύα Λάσκαρη Πελεκούδα. Και ποιος υπέγραψε τα λέει αφού ζει. Παιδιά, έχει γίνει πολύ μεγάλη ίδρυκα. Θα τη δείτε και θα μου πείτε. Λες τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό το μεγάλο. Έχω να σου πω και το άλλο το μεγάλο το σκάνδαλο. Διονύσης Χινός. Το βάθη το μαλλί, παιδιά. Ο Διονύσης. Το είπε. Περνάει τη μαντέκα. Το είπε αυτό και πρόσεξε τι κονδυλιά κάνει η Μαρία μου. Αφού είναι και καλά. Κάτι άσπρε τούφε τύπου Άννα. Στην Περνάει. Να μαντέκα. Σου λέει να μην καταλάβουν με το ότι είμαι ψωμαλιά. Γελάτε, λέω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Πάμε να το δούμε. Πέντρο, χάχα. Έλα, πάμε.
Κάποιοι κάνουν γυμνές φωτογραφίσεις για τα λεφτά. Άλλες κάνουν για να πικάρουν τον άντρα τους. Αυτός, όπως διαβάσαμε στο Μέρι Μέρι, ήταν ο λόγος που βγήκε από τα ρούχα της η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Έχει γίνει η φωτογράφηση για να πικάρω σύντροφο, ξέρεις. Τον κύριο Πολυχρονίου, ναι. Λίγο, παίζαμε λίγο. Ξέρεις τι, που δεν θα το κάνεις, θα το κάνω. Ή έχει γίνει... Πάντα ο σύντροφός σου νιώθει λίγο περίεργα. Αλλά στο τέλος αγοράζει το Playboy και το κοιτάζει και το θυμάζει. Η Εύα Λάσκαρη, πρώην Πελεκούδα πάλι, όταν έκανε γυμνή φωτογράφηση, ξέχασε να ενημερώσει κάποιους, τους γονείς της. Φαντάζεστε τι έγινε μετά. Έχεις κάνει και πολύ ωραίες έξι φωτογραφίσεις. Ναι. Έχεις πάρει πολλά χρήματα για αυτές τις φωτογραφίσεις. Τα πιο πολλά τα είχα πάρει το 2002. Ήταν κάποιες χιλιάδες ευρώ, αλλά ήταν πολύ καλά. Οι γονείς σου τι είπαν? Το πρώτο είχαν πάθει σοκ. Για πες. Είχαν βάλει το πρώτο κεφαλικό και μάλιστα δεν τους το είχα πει. Έτσι, μπράβο. Δεν τους το είχα πει, Θεά. Μπράβο, ναι. Και μου το φέρνει ο μπαμπάς μου και λέει, τι είναι αυτό. Και τι του είπες? Πω, μου φώναξε, λογικό, ήμουν πάρα πολύ μικρή, ήμουν 16 ετών. Αλλά μετά το συζητήσαμε, είδε ότι ήταν απλά μια φωτογράφηση και τελείωσε εκεί. Ήρθαν οι επόμενες και εντάξει, το συνήθισε. Πόσο κομπλεξάριστος είναι ο Διονύσης Χινάς? Είναι ίσως από τους λίγους που παραδέχτηκε ότι βάφει τα μαλλιά του. Μη σε παρατηρώ τώρα και ενώ στο πρόσωπο είσαι ίδιος και παράλλαχτος, βλέπω κάτι γκρι κροτάφου να ξεπροβάλλουν. Και τα μισά, γιατί τα μισά τα έχω βάψει. Φαντάζομαι να μην τα είχα βάψει κιόλας. Βάφεις μαλλί και το λες έτσι ανοιχτά. Ναι, βάφω και τα πάντα αφήνω άσπρες τρίχες. Μιλώντας για μαλλιά, το φύσωσε και δεν κρύωνε αυτό που έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν αποφάσισε να φωτογραφηθεί με έναν αετό για να δείξει πόσο στιβαρός ηγέτης μπορεί να γίνει. Ο αετός, αφού του κατέστρεψε την κουπ, πήγε να το δαγκώσει κιόλας, καταστράφοντας βεβαίως ολοσχερός τη φωτογράφηση. Ο Ντόναλντ είχε να αντιμετωπίσει όμως και τα ειρωνικά σχόλια του Χάρισον Φόρντ, που όταν τον ρώτησαν για την υποψηφιότητά του, είπε: The beloved Donald Trump. The beloved Donald Trump. For, president of president? The United States of the America. Oh, president? Yeah. Oh, I thought it was resident. Τι φοράει ο Γιώργος Λιάγκας όταν κοιμάται? Η Φέη Σκορδά, που αντιλήφθηκε την αγωνία μας, αποφάσισε να μας λύσει την απορία, λέγοντας: Χθες λοιπόν μαζευτήκαμε όλοι εδώ στο πλατό μας, ένα διαφορετικό πλατό εδώ στο πρωινό, και κάναμε την εγγραφή του ερωτευτικού για το βράδυ του Χριστουγέννου. Και φύγαμε γύρω στις 5. Κάποιοι δεν φύγανε καθόλου. Εγώ κοιμήθηκα εδώ μια ώρα και πήγα για να διαβάσω. Ο Γιώργος με το σλιπάκι του κοιμήθηκε μέσα στο καμαρίνι. Με το σλιπάκι, ίσω. Τι να κοιμηθώ, με το σλιπ κοιμάμαι, τι να κοιμηθώ δηλαδή. Ξεπράγω το σλιπάκι. Μικρό καμαρίνι. Και λίγο μετά αποκάλυψε ότι εκτός από γυμνός κοιμόταν και μεθυσμένος. Και χτες λοιπόν με τον Γρηγόρη και με τον Παπαδάκη δίπλα τσούκου τσούκου τσούκου, στο τέλος λέει: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν έχουμε να πάρουμε. Δεν μπορούσε να πάρει σειρά. Ευτυχία, ευτυχία και υγεία. Ευτυχία και ευτυχία. Ο Γρηγόρης είπε. Σε παρέθυρα. Και σε κοιτούσε τύπου παντόφλα. Ευτυχία, ευτυχία. Πίνω, πίνω, πίνω και είμαι εδώ και στα παράγια το γλέντο. Πίνω, πίνω, η πρώτη φορά που τον βλέπω να χορεύει. Αυτό σου λέει, είχε λίγο... Και τελευταία. Και τελευταία να σηκώνεται, εγώ δεν έχω ξαναδεί στην εκπομπή. Ναι, πότε ήταν αυτό που χόρεψε? Δεν ξέρω, καλέ μου. Παλιό, λέει. Ήταν, αλλά από εκεί ήταν ο Λιάγκας. Ναι, δεν ήταν. Ναι, θέλω να πω ότι δεν τον είχαμε ξαναδεί μετά. Να ρωτήσω τα κορίτσια. Έτσι το Λιάγκα με κόκκινο σου. Σταμάτα! Να το φαντασιώνεστε. Δεν θα ήθελα. Να φαντασιωνόμαστε το Λιάγκα. Με κόκκινο σλιπάκι συγκεκριμένο, όχι μόνο. Λοιπόν. Σταμάτα, ρε Γιάννη. Έλα, σταμάτα. Σήμερα θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ένα δώρο για δύο πολύ γρήγορους. Έχουμε μία σειρά καλλιτικών από τα Body Shop για γυναίκες, μία για άντρες και μία και ένα δώρο για παιδιά. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα τα δώσουμε σε δύο πολύ γρήγορους, το 90-11-51-51-51. Και να σας πούμε ότι σήμερα τα Body Shop σε όποιον ψωνίσει συνεισφέρουν το 10% των πωλήσεων σε όλα, από όλα τα καταστήματα στην Ελλάδα στο κοινωνικό ταμείο του Ελπίδα για την κοινωνική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών. Οπότε ό,τι αγοράσετε σήμερα, να ξέρετε ότι το 10% αυτών που δίνετε πάνε για καλό σκοπό. Σήμερα, είτε θέλετε ηλεκτρονικά μπείτε και το κάνετε, είτε πάτε σε κάποιο κατάστημα. Έτσι, δύο λοιπόν πολύ τυχεροί παίρνουν από ένα τέτοιο πακέτο. Και στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μάθουμε μετά. Ποιος γνωστός κύριος έκανε έρανο με 20 εύπορους φίλους του για να μαζέψει τα χρήματα που του ζητούσε η πρώην του για να τη δώσει διαζύγιο. Ναι. Για να του δώσει εκείνη μάλλον. Ποια γνωστή κυρία κατηγορούσε τη Μαργαρίτα Παπανδρέα ότι έχει φάει την περιουσία από τον εραστή? Όχι, πήγε. Ναι, ναι, πήγε. Πάνε μαζί μας και Μάρο Κοντού. Πάμε.
Με συγχωρείς, ε. Δεν αλλάζω ποτέ την ώρα του μπάνιου μου. Και ήρθες ακριβώς πάνω στην ώρα. Σκέφτηκα λοιπόν να μην σε κάνω να περιμένεις. Μη μου κόβεις το ρεφρέν. Δεν είναι, μη μου φάνε την τελευταία τηγανιτή πατάτα. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Εντάξει, αλλά με την ίδιο μίσος το είπε. Πάμε, παιδιά μου, στο δεύτερο γύρο. Ποιος παίζει? Τι έχω. Ο Φωτάκης θα παίξει. Πόσο είμαστε? Δεν είναι. Να το ρίξω, έλα. Εσύ όμως είχες μια ευκαιρία, Μαρία, για να το δίνω στο Φώτη. Κάτσε. Και θα τα έχεις και τα όλα τα άλλα για να φέρεις. Θέλω να δω πόντο, Μαρία. Και για να δω πόντο πρέπει να επιλέξεις κατηγορία. Σεξ κάναμε χθες. Λοιπόν, η γιατρικά θες? Ναι. Λοιπόν, τι σου έχω εγώ εδώ τώρα, πολιτική ίντριγκα από αυτές που σ' αρέσουν. Τι εννοείς? Υπάρχει ένας κύριος, θα μην σου πω τίποτα. Σε πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Είναι πολιτική δέντρο, εμείς τώρα. Μαρία μου, την πάντα την έχουμε τελειώσει. Βέβαια. Του κόσμου. Πολιτικές επιστήμες. Ποιος γνωστός κύριος και διεθνολογικός. Έλα. Έκανε έρανο από 20 εύπορους φίλους του για να μαζέψει τα χρήματα που του ζητούσε η πρώην του για να του δώσει το διαζύγιο. Και σου πω ότι είναι πολιτική ίντριγκα γιατί αφορά σε 4 πολιτικούς. Στο νούμερο 1 σου έχω τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Είχε έναν γάμο ο οποίος διήρκησε 7 χρόνια και τελείωσε. Πώς τελείωσε όμως? Αυτή ήταν η πρώην. Με την Κάλια την Καμπουρίδου συγκεκριμένα. Βεβαίως. Πώς τελείωσε? Τελείωσε καλά. Και τελείωσε έκανε έρανο. Αποκλείεται καλά. Τόση περιουσία έχουν οι Μητσοτακοί. Καλά. Όλοι οι πολιτικοί, παιδιά μου, έχουν. Νομίζουμε εμείς ότι δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν. Είσαι σίγουρη? Απολύτως σας. Δεν ξέρω. Πάω στο νούμερο 2 και στο νούμερο 2 σου έχω τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Πρωθυπουργός, Μαρία μου. Σε ρωτώ εγώ τώρα. Όταν χώρισε με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μπορεί να χρειάστηκε να κάνει έρανο ο πρωθυπουργός της χώρας? Ναι, ο Αντρέας. Ότι δεν είχε ο Αντρέας λεφτά. Δεν είχε ρευστό. Τι λες, μωρέ Μαρία, και εσύ, γιατί που τα έχετε λεφτά? Έχει κάνει επιταγές και μετοχές. Τι λεφτά? Τι δεν είχε το Παπανδρέικο, δεν είχε λεφτά. Άσε μας τώρα. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ποιος ξέρει τι ζήταγε η Μαργαρίτα, αγάπη μου, μην νομίζω ότι θα ζήταγε. Λοιπόν, σε πάω σε έναν άλλον από την οικογένεια Παπανδρέου που λέγεται Γιώργος Παπανδρέου. Μάλλον δεν το γνώριζα, ούτε εγώ παιδιά, ότι η Εύα Ζησιμίδου ήταν η πρώτη του σύζυγος, με τον οποίο έχει αποκτήσει και έναν γιο, τον Ανδρέα. Και πρέπει να σου πω ότι με την Εύα είχαν γνωριστεί στο Λονδίνο που ήταν και οι δύο φοιτητές. Λοιπόν, πριν παντρευτεί λοιπόν την Άντα, η δεύτερη του τη γυναίκα, μήπως είχε γίνει μια μεγάλη, και μεγάλο... Και έρανο. Αυτό ρωτάω, γιατί εδώ μας λέει η οικογένεια Παπανδρέου δεν έχει, λέει, λεφτά. Τον συμπαθούσαν τότε. Δεν ξέρω. Και πάω στο νούμερο 4 και εκεί σου έχω τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο. Τώρα κάτσε εδώ ένα... Τι φωτογραφία είναι αυτή! Ναι, παιδιά! Σταθείτε εδώ, καλέ! Η πρώτη του, παιδιά μου, γυναίκα λεγόταν Gudrun Moldenhauer. Gudrun. Και μόνο γι' αυτό το όνομα καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία τον χώρισα. Καλή, βγάλτε μας εμάς, βάλτε τη φωτογραφία του Άκη με την Gudrun. Gudrun, τι ωραίο κότσο, ε! Κρεπαρισμένο όλο αυτό μπροστά. Και ρόλε η Μαρία μου μπροστά χοντρό. Διαφορετικά δεν γίνεται αυτό το κοκόρι. Όλα τα φτιάξε. Τόσα λεφτά δόντια δεν θα φτιάξει. Λοιπόν, ο Άκης εκείνη την περίοδο μήπως χρειαζόταν να κάνει έρανο για να πάρει το διαζύγιο? Γιατί όπως ξέρεις είχε έρθει στη ζωή του η δική σταμάτητη. Και τον πήρε με ένα σόβρακο για να χρωστάει στους φίλους του για να δώσει τη. Εσύ που μου λες ότι η οικογένεια Μητσοτάκη. Έλα, παιδιά, διαλέξτε. Ωραίο είναι. Λοιπόν, έλα. Ποιο λοιπόν από αυτούς τους 4 μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να έκανε έρανο για να δώσει το διαζύγιο στην πρώτη. Τώρα θα σας πω τη συλλογιστική μου, γιατί με κορόιδευε πριν η Άννα Μαρία ότι δεν έχω σκεπτικό. Λοιπόν, τον Κώστα τον Μπακογιάννη δεν τον βάζω, γιατί έχει περιουσία, θα δίνει ο παππούς του, η γιαγιά του, θα τα βολεύανε. Το καθαρίζανε. Τα κάνανε. Μάλιστα. Το Γιώργο τον Παπανδρέο δεν τον βάζω. Γιατί πρώτον δεν νομίζω να του ζήταγε η γυναίκα του τόσο. Ήταν χαμηλών τόνων και αυτό δεν είναι τόσο αγαπητό να βάζουμε και φίλοι του ρεφένα για το διαζύγιο. Λες. Ναι, αλλά. Τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο δεν τον βάζω γιατί δεν θα ζήταγε ρεφένα. Ήταν στα καραντουζένια του, είχε πάρει τόσα λεφτά. Και βάζει τον Ανδρέα. Και βάζει φυσικά τον Ανδρέα γιατί
Από ό,τι ξέρω, ο Ανδρέας δεν είχε κανένα πάθος με τα λεφτά να μαζεύει, να έχει, να κάνει. Οι υπόλοιποι σίγουρα τρώγαν από γύρω. Και αυτός τίποτα. Αυτός όχι, οπότε είναι το πιο πιθανό και την τέτοια του που είχε. Εγώ για δεν να το πάρει πιστεύω, την παιδιά, είμαι σίγουρος πως δεν είναι το 2. Και είναι και από το βιβλίο της Δήμητρας, γιατί έχουμε αφορμή το 2. Σ' αγαπώ. Μπράβο! Δήμητρα το είπε. Α, η Δήμητρα το είπε. Ειλικρινά, ούτε εγώ δεν το πίστευα αυτό που λέει η Μαρία και όλη τη συλλογιστική. Καλά, καταρχήν δεν το γνωρίζαμε αυτό καθόλου. Νομίζω ότι η Δήμητρα θα βάλει και λίγη σάλτσα. Ότι όλοι οι άνθρωποι κάνανε εξής τηλεμαραθώνιο για να την παντρευτεί ο Ανδρέας. Εγώ έχω σοκαριστεί με το άλλο, διότι πριν από τρεις μέρες είδα μόνος μου με τα ματάκια μου που έδινε συνέντευξη αποκλειστική στη Σάσα, τη Σταμάτη και έλεγε. Η Δήμητρα. Μάλιστα. Και έλεγε η Δήμητρα ότι θα απογοητευθούν όσοι πιστεύουν ότι το βιβλίο μου δεν είναι πολιτικό αλλά έχει κουτσομπολιό. Ευτυχώς που δεν κράτησε την υπόσχεσή της. Πολιτικό είναι ότι ήταν τόσο αγαπητός. Ήτανε το αστέρι του Ανδρέα το μήνυμα. Κάτσε ρε εσύ και δεν είχε λεφτά και του κάνανε έρανο για να χωρίσει να πάρει. Τι λέτε παιδιά τώρα. Αυτό το βιβλίο δεν λέμε. Καλά, ναι, εντάξει, δεν λέω πολύ. Αλλά και για τη Μαργαρίτα λέει κάτι ωραία πράγματα και για τον καινούργιο τέσσερα σύντροφο τον Μπόλ που είχε και για τη σύνταξη που θέλει να πάρει. Σύνταξη για ποιον? Για τον εαυτό της. Ήθελε να πάρει, σου λέει, μετά έκανε έναν άλλο δεσμό μετά τον Ανδρέα το 1987. Και ενώ όλοι λέει το 89 λέγαμε για το βρώμικο του Πασόκ, το βρώμικο Πασόκ, εκεί υπήρχε το μεγάλο σκάνδαλο που εκείνη ήθελε να πάρει τη σύνταξη του αλλού και είχαν κάνει ολόκληρο συμφωνητικό συμβίωση. Δεν φαντάζεσαι. Τι βάλε καλά, να βάλε μάνα μου γράμματα. Και έχω και άλλο ένα αποκλειστικό του Μέρι που πολύ με έχει ταράξει. Παιδιά μου πεθάνανε, τη Δέσποινα την Πανδύ. Ναι, συγκλονιστικό. Χτες συγκεκριμένα που ήταν με το Λιάδο και το Ευρωπίνανε, χθες λέγανε ότι πέθανε. Κάνανε το εορταστικό. Για να αυτό που λέγαμε, κάνανε το εορταστικό. Κουράστηκε, θα πει πω με πεθάνατε σήμερα τόσες ώρες. Ένα τα άκουσα, πέθανε η Βανδύ, ξέρεις, χαλασμένο τηλέφωνο. Πέθανε η Βανδύ. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Με πεθάνατε από αυτά. Θυμάστε που η Δήμητρα Παπανδρέου είχε πει πριν από τρεις μέρες τη Σάσα Σταμάτη. Τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο, Δήμητρα? Είναι ακριβό, είναι μόνον πολιτικό. Δεν έχει ήχος κουτσομπολιό. Αυτοί που θα ψάχνουν για κουτσομπολιό θα απογοητευτούν. Ευτυχώς δεν την τήρησε την υπόσχεσή της, αφού όπως διαβάσαμε στο Newsit, έκανε αποκαλύψεις για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που μας άφησαν άφωνους. Την ώρα που εμείς ταλανιζόμασταν με το λεγόμενο βρώμικο 89, η κυρία Μαργαρίτα είχε συνάψει από το 1987 θεσμός της ΗΠΑ. Κυκλοφορούσε μαζί του χεράκι-χεράκι. Δικαίωμά της. Διάλεξε τον κύριο Πολ Όλαμ, καθηγητή εξ Όρεγκον και χείρο. Τον έβαλε να συμφωνίζει μαζί της με έντυπο προγαμείο συμφωνητικό, όπως λέει η ίδια, ότι άμα πεθάνει ο καθηγητής θα παίρνει αυτή τη σύνταξή του, των 8.000 δολαρίων το μήνα. Συνάντησε όμως την αντίρρηση των παιδιών του. Δυστυχώς ο καθηγητής έπασχε από Αλτσχάιμερ και παρότι προσπάθησε επιτυχώς να τον κλείσει σε ίδρυμα εδώ, απεβίωσε γρήγορα. Αυτό, όπως διαβάσαμε στο Newsit, ήταν ένα απόσπασμα. Ενώ σε άλλο, αποκαλύπτει τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της Μαργαρίτας για να δεχτεί να δώσει διαζύγιο στον Ανδρέα. Ήταν γράφει τόσο μεγάλο το ποσό που απαιτούσε, που ο τότε πρωθυπουργός αναγκάστηκε να κάνει έρανο για να μαζέψει το ποσό. Ο Ανδρέας έπαθε απελπισία γιατί δεν είχε να της δώσει τα λεφτά. Και ήρθαν, λέει, πάρα πολλοί φίλοι, έκανε μία σύναξη και λέει: έγινε έρανος μεταξύ μιας εικοσάδας και πάνω εύπορων φίλων του Ανδρέα που συνέδραμαν οικονομικά και μαζεύτηκε το ποσό. Τι είναι αυτό που διαβάσαμε σήμερα στο Μεριμέρι? Τι κακόγουστη φάρσα ήταν αυτή? Μπαίνοντας στο Wikipedia σήμερα, διαβάσαμε ότι η Δέσποινα Βανδύ απεβίωσε χτες. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Τώρα θα σας πάω στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στο Μεξικό, όπου μπορείτε να δείτε τι έκανε αυτή η κυρία όταν έπιασε τον άντρα της να την απατάει. Όταν τον εντόπισε με τη σύντροφό του να κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού, ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου και απειλούσε να μην κατέβει αν η άλλη γυναίκα δεν έφευγε. Ένας από τους περαστικούς, όπως καταλάβαμε, έβγαλε το κινητό του και τράβηξε βίντεο, ενώ κάποιοι άλλοι κάλεσαν την αστυνομία. Η νεαρή κοπέλα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αφού έβαγε κάτι ψηλές, πίστηκε τελικά να φύγει με ταξί, ενώ η απατημένη σύζυγος μπήκε μέσα στη λευκή BMW για να φύγει με τον άντρα της. Θυμάστε τι είπε χτες η Τζενή Παλατσινού για τον Δημήτρη Παπανότα? Έχω να σχολιάσω κάτι. Το Παπανότα να λέτε να σχολιάζει που έχει μια καλή κουβέντα για όλες τις γυναίκες. Φαίνεται, τις αγαπάει πολύ τις γυναίκες. Δεν έγινε από το Παπανότα όμως, είναι από αλλού. Δεν ξέρω. Εγώ δύο-τρία που ακούσουν μόνο το Παπανότα και μπράβο, του φαίνεται ότι τις αγαπάει τις γυναίκες. Πολύ τα γόρη. Γιατί και γόρη, είναι άντρας, γερός ο Παπανότα. Και κάτι ανάλογο, όπως άφησε να εννοηθεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που ξέρει τα πράγματα από μέσα, είπε και ο Κωστόπουλος στον Καβατζίκη.
γι' αυτό και εκείνος έφυγε από το πρωινό. Τσίμπησε η Τζένι, είναι ξεκάθαρο ότι τσαντίστηκε. Φαίνεται, νομίζω ότι πειράχτηκε, είναι ξεκάθαρο. Τσίμπησε από αυτά που λέει ο Παπανότος. Απ' την άλλη, και ο Παπανότος δεν λέει καλή κουβέντα για άνθρωπο, είναι γεγονός αυτό. Αλλά στο τέλος το χάλασε. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι λίγο κόλλησε Κωστοπουλίτιδα εκεί, γιατί ο Πέτρος το έχει αυτό. Ημέρες, του έδωσε αποκλειστικά μία συνέντευξη, στην οποία λέει ότι παραδέχεται ότι η προσελήνωση ήταν ψεύτικη το 1969 και μάλιστα το ξέρει γιατί ο ίδιος ήταν αυτός που τραβούσε, που το σκηνοθέτησε και τα τράβηξε όλα. Ο Κιούμπρικ τράβηξε το βίντεο που δείχνουν. Αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο ακριβώς. Ότι είναι φτιαγμένο μέσα σε στούντιο. Αυτή η φήμη υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια ακούγεται αυτό. Και ότι οι πέτρες είναι από την έρημο της Νεβάδα και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Ναι. Τώρα λοιπόν βγήκε αυτός ο κύριος και είπε, ο οποίος λέγεται T. Patrick Murray. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω, εντάξει, μπορεί να έχει κάνει πράγματα ο άνθρωπος και να μην τον ξέρω εγώ. Και είπε αυτό. Το θέμα ποιο είναι. Ότι μετά ανέβηκε ολόκληρη συνέντευξη στο YouTube, υποτιθέμενη του Κιούμπρικ, στην οποία φαίνεται ότι ο ίδιος λέει. Τα πας μια χαρά, συνέχισε. Είναι δυνατόν ποτέ ο Κιούμπρικ να έδινε συνέντευξη και να έχει κάποιον να του κάνει και μαθήματα πώς θα μιλήσει. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι αυτός που υποδίεται τον Κιούμπρικ. Και τελικά είναι λένε, μπράβο, ακριβώς. Με το μικρό του όνομα Tom. Έτσι. Ότι αυτός δεν είναι ο Κιούμπρικ, είναι ο ηθοποιός. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο και το πλάνο δεν είναι ολόκληρο, ας πούμε, παρά είναι πολύ κοντινό. Είναι πολύ κοντινό για να μην καταλάβεις τη διαφορά. Και γιατί κάνανε τώρα αυτό το σκανδαλάκι με την NASA, γιατί μήπως είναι τρολάρισμα. Για ποιο λόγο? Όχι από έναν οποιονδήποτε. Μήπως είναι επειδή τελειώνει χρονιά. Πώς να το πω τώρα. Δεν ξέρω, τι θες να πεις για να το πούμε. Μήπως το έκανε το YouTube, ας πούμε. Σαν. Επειδή για το 2015. Να μας πει δεν ξέρω. Παιδιά, πάντως ναι. Μπορεί και να είναι φάρσα της χρονιάς τελικά. Μπορεί να είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, σας έχω κάτι. Συνωμοσία. Ιστορία συνωμοσία. Πάρα πολύ ωραίο. Τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, όμως τώρα θα φύγουμε από τις θεωρίες συνωμοσίας. Η πιο συγκινητική στιγμή που θυμάμαι στη ζωή μου ήταν αυτή. Αυτή. Όταν ο άνθρωπος πάτησε το φεγγάρι. Το θυμάσαι. Που νόμιζες ότι είναι αληθινό. Θυμάμαι, παιδιά, ότι ήμουν πάρα πολύ μικρός και ξύπνησα μέσα στη νύχτα και είδα τους γονείς μου ήταν σε ένα σαλόνι και μου λέει η μητέρα μου, έλα να δεις, να, κοίτα, είναι ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Καλή, πόσο χρόνο ήσουν όταν πάτησε. Το 69 ήμουν 6. Ναι, το θυμάται βέβαια. Λογικό. Δεν έκανα τον υπολογισμό. Λοιπόν, κορίτσια. Συμμαθητής με την κυρία Στέλλα. Κορίτσια, θέλω την προσοχή σας. Μη σηκώνεστε. Ή μάλλον καθίστε, γιατί αυτό που θα δείτε, τα κορίτσια θέλω να κάτσουν. Γιατί αυτό που θα δουν θα τους ταράξει. Λοιπόν, σας έχω ένα ημερολόγιο φωτιά. Γαλλικό ημερολόγιο. Πυροσβέστες. Ναι, πυροσβέστες, ο φωτογράφος Φρέντ Μπουτόν. Μόνο τα κορίτσια απευθύνεσαι, τα αγόρια θα ξενερώσουν. Εντάξει, θα ξενερώσουν φουλ. Φουλ θα ξενερώσουν, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τους έχει πιάσει εκεί μέσα στο έτσι. Είναι αληθινοί πυροσβέστες. Ναι, καλέ. Κάνανε ημερολόγιο. Ημερολόγιο για το 2016 τα έσοδα θα πάνε για την θεραπεία του AIDS.
Δηλαδή έχει και φιλανθρωπικό σκοπό. Αχ, Παναγία μου. Αυτοί όλοι είναι πυροσβέστες. Είναι όλοι πυροσβέστες. Σοβαρά τώρα. Γιατί ναι, παιδιά. Να φύγουμε, λέω. Αλλά να μην τους έχουμε. Λοιπόν, να τους κάνουμε ημερολόγιο. Κορίτσια, να σας πω ένα κάτι. 13 Ιουλίου, την παραμονή της Βαστήλης, της 13ης Εθνικής Γιορτής, τα στρατόπεδα των πυροσβεστών ανοίγουν και κάνουν χορό και πάει οποιοδήποτε. 13 Ιουλίου έφυγα. 13 Ιουλίου είναι ανοιχτά τα στρατόπεδα των πυροσβεστών και κάνουν χορό. Γιατί δεν θέλω να πάω και ταξίδι στην Ευρώπη και τα πράγματα. Γιατί πιστεύω. Δεν είναι δική μας καλή. Λοιπόν, όχι, είναι να σας και γενναίοι, προχτές. Τόσες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Λοιπόν, παλιότερα πέρναγα έξω από τα αυτά, από τα πυροσβεστικά και δεν έβλεπα κάτι καλό. Πότε ήταν, πριν λίγες εβδομάδες. Έλα. Λοιπόν, πάνω στην εκεί Μαυροματέων, κάτω από το πεδίο του Άρεως. Σε είδα, ήταν ένα. Ψηλός με λαχρινός. Ήταν 4-5. Ήταν 4-5 κούκλοι ψηλοί, άλλο πράγμα. Και φώναξα εγώ, καλησπέρα, αγόρια και τέτοια. Α, κοίτα με το ναι, φώναξα. Γιατί να μην τους δώσω χαρά. Παιδιά, backstage φωτογράφηση. Ναι, και έχουμε και το backstage. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Σα αναγκάζουν να γυρνάτε μάλλον τόσο πολύ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Φέτες είναι όλοι. Να, άμα δεν υπήρχε το μακιγιάζ, δεν θα ήταν έτσι. Δεν είδες την άλλη που του βάφτει τα σπίτια του. Τα βάφε, του πέταγε. Κοιτάξτε εδώ. Ένα μου τα βάφτει στα σπίτια μου. Χάλια, το ξέρω καλέ. Αχού, αυτό και ψηλό. Μα σα παρακαλώ τώρα. Σα τρέχουν τα σάλια πια, έλεο. Να, είδε τι γίνεται. Μισό λεπτό. Να σα πω. Εγώ λέω να το αγοράσουμε αυτό το ημερολόγιο που είναι και φιλανθρωπικό και μετά να διαλέξουμε από τον καλύτερο, τον Μη Στεφανουάριο και τέτοιο. Και να και γράμμα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πού ζούμε ρε εσείς. Μάλιστα. Έλα και να πούμε αυτό το βίντεο που το περιμένω και μου αρέσει πολύ. Σας έχω ένα θέμα τώρα, θα σας πω ένα όνομα. Ποιο? Γιάνκος Δράκο. Ένα όνομα, μία ιστορία. Θείος μου. Μία εποχή που το χρήμα θείωσε. Που θα ήθελα να είχα τέτοιο θείο. Μία εποχή που το χρήμα έρε. Πού είναι ο Χρήστος Πολίτης. Έλα, νομίζω στην Επίδαυρο. Έχει να δώσει συνέντευξη. Έχει ένα εξωτερικό στην Επίδαυρο και νομίζω ότι ξεκουράζεται εκεί. Μάλιστα, για λέγε. Μια εποχή όπου το χρήμα έρεε άφθονο, θα δούμε σε αυτή τη σειρά ατάκες, σκηνές, απολύει τη γραμματέα ήδη. Του. Είναι να της δώσει 3 εκατομμύρια αποζημίωση, της δίνει 70. Τέλειο. Έτσι, έτσι μπράβο. Μπορεί... Αυτός είναι κυμπάρης, όχι όπως τώρα που βάζει ρε φαινέ για μια θα δούμε μεγάλη αντίθεση με τη σημερινή εποχή. Να κλάψουμε θέλουμε δηλαδή. Πότε ξεκίνησε η λάμψη ρε παιδιά, πότε η λάμψη ξεκίνησε το 91. 91, 14 κάπου χρόνια και τελείωσε το 2005. Πω, πω. Για να δούμε, απολαύσουμε ατάκες και πλούτο από σκηνές του Νίκου Φόσκολου. Τρέλια. Η Λάμψη ήταν η πρώτη και καλύτερη ελληνική σαπουνόπερα. Φανταχτερή γάμη, γκράντε δεξιώσεις σε μια περίοδο που το χρήμα έρεε. Πόσο μάλλον στο Δρακέικο. Η γραμματέας του Μεγιστάνα Γιάνγκου Δράκου τον ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρόκειται για κάποιο πολύ δυσάρεστο νέο. Δυσάρεστο. Μάλιστα. Τι έγινε, κατρακυλούν οι μετοχές στο χρηματιστήριο. Όχι. Έπαθε ζημιά κανένα καράβι μας. Ούτε. Τίποτα από αυτά του ζητούσε διαζύγιο η Βίρνα, η γυναίκα του τελικά. Και το πήρε κατάκαρδα. Ο πατέρας δεν θα μένει στο σπίτι, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Και πού θα μένει? Στη σουίτα που βρίσκεται δίπλα στο γραφείο του. Αυτή που μέχρι πρότινος προόριζε για τα εξωσυζυγικά του όργια. Ο Γιάνγκος έτρεχε πίσω από τα φουστάνια και τα σκόρπαγε χωρίς να το σκεφτεί πολύ. Γιατί επιμένετε τόσο για μένα, κύριε Δράκο? Γιατί σκορπίσατε τόσα εκατομμύρια για να σώσετε την αδερφή μου την Κατερίνα? Γιατί διαθέσατε δύο φορές για μένα και για εκείνη το προσωπικό σας αεροπλάνο? Για ποιο λόγο μου κάνατε όλα μου τα έξοδα για να μείνω στο Χιούστον? Αλλά η επίσημη ερωμένη του ήταν η ραδιούργα Σάντρα, η προσωπική του γραμματέας. Και όταν ήρθε η ώρα να πάει στο καλό, δεν την άφησε στους πέντε δρόμους. Ξηγήθηκε. Τι είναι αυτό? Η απόλυσή σου από την εταιρεία και η αποζημίωσή σου. Έπρεπε να πάρεις 3,5 εκατομμύρια. Και εδώ μέσα σου έχω μια επιταγή των 70 εκατομμυρίων. Σου αγόρασα το σπίτι που μένει στο όνομά σου. Το συμβόλαιο εδώ μέσα. Φρόντισε επίσης να διοριστείς με διπλό μισθό σε μια εταιρεία ενός φίλου στη Θεσσαλονίκη. Όπως εξηγήθηκε και στην Καλομήρα ή αλλιώς Τζένιφερ, την άγνωστη κόρη του. Τι ψωνίσατε όμως, τι πήρατε? Oh, nothing yet. Δεν πήραμε τίποτα ακόμα. Μόνο κοιτάμε. Αν χρειάζεται ρούχα, να τη στείλω στον οίκο μόδας που δίνονται η κόρη μου και η γυναίκα μου. Να ψωνίσετε ό,τι θέλετε και βέβαια να τα βάλετε στο λογαριασμό μου. Oh, no, Daddy. Η Καλομήρα ήθελε ρούχα πιο απλά. Αλλά μια κόρη Δράκου δεν μπορεί να ντύνεται σαν την Παρακατιανή. Μπορεί να προτιμούσε το φθηνό και πρόχειρο ντύσιμο τώρα. Τώρα όμως είναι μια δεσποινής Δράκου και πρέπει να έχει μια πλούσια γκαρδαρόμπα. Και θα φροντίσω εγώ να την αποκτήσει. Οι Δράκοι έκαναν δεξιώσεις σε γάμους και αραβώνες. Η Βίρνα τις μισούσε. Αυτά ήταν δράματα. Για το ιδιωτικό αεροπλάνο και το ιδιωτικό ελικόπτερο αποκτήσαμε την ιδιωτική μας κόλληση.
Είμαστε μόλις τα πρώτα μας βήματα. Αλλά το πιο φαντασμαγορικό ήταν ο γάμος της Τατιάνας, της πριγκίπισσας του Δρακέικου, με τον πρικοθύρα Ρένο. Ούτε στα παραμύθια αυτά. 20 εκατομμύρια προκαταβολή είναι αυτή. Τόσα πολλά. 46 εκατομμύρια είναι όλη η δεξίωση. Τα 26 θα τα πάρουν μετά. Καλά, και αυτό το ποσό το εγκρίνει ο πατέρας σου. Γιατί είναι μεγάλο, Βίρνα. Θα υπάρχουν 200 τραπέζια με το πουλί το γάλα. Χαβιάρι, αστακός, 2.000 σαμπάνιες, γκρίλες με διάφορα ψητά κρέατα και ψάρια, 200 μπαλόνια που θα έχουν πάνω γραμμένες ευχές και θα πετάξουν με 200 ολόλευκα περιστέρια. Και όσο για την τούρτα, 4 μέτρα ύψος, 24 όροφοι, όσα και τα χρόνια μου, και 270 κιλά βάρος. Έτσι ήταν στη Λάμψη. Το χρήμα μιλούσε. Και στο αδερφάκι του το καλημέρα ζωή, το ίδιο. Ο γιος του Ζάμπλου του Λεωνίδα Άρχου θέλει και κότερο να πάει μια βόλτα. Λοιπόν, πατέρα, τι θα γίνει, θα μου τα δώσεις? Σου είπα πως θέλω να πάρω ένα εστιοπλοϊκό. Να κάνω μερικές βόλτες στη θάλασσα. Να διασκεδάζω και να αθλούμαι συγχρόνως. Αλλά ακόμα και να θέλω να τα πετάξω. Έτσι, για να κάνω το κέφι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πρέπει ο γιος του Λεωνίδα Άρχου να στερηθεί τη διασκέδαση που του προσφέρει ένα κοτεράκι, επειδή ο πατέρας του δεν θέλει να ξοδέψει μερικά. Θα το ξαναπώ. Ψωρο εκατομμύρια. Ο Άρχος τα παίρνει, αλλά υποκύπτει τελικά. Ορίστηκε η επιτυχία σου. Και καλό ρίσκο το κοντεράκι σου. Οι πλούσιοι και τα προβλήματά τους. Παιδιά, δεν έχω δει ποτέ Λάμψη. Όχι, εγώ έχω δει, αλλά τώρα που το είδα, φτιάχτηκα. Μπορεί το βάζουν τώρα. Πόσους ορόφους ήταν η τούρτα, 24. Παιδιά, μαγικό. Θέλω να το ξαναδούμε. Θέλω να το ξαναβάλουμε. Και να πούμε και το τέλος. Τι ήταν το τέλος? Αυτοκτόνησε ο Γιάνκος Δράκος. Ναι, τρελάθηκε πρώτα, παιδί μου. Πώς είναι τα σοκαπαδία εκεί που τρελαίνεται, που είναι στα βαθιά της ομορφιάς? Είδες τα λεφτά, αυτό το μήνυμα το βάλαμε για να δείτε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν. Έτσι, μπράβο. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, θέλω να σας πω ότι σήμερα, αν πάρετε τηλέφωνο στο 911-51-51-51, μπορείτε να κερδίσετε δύο πολύ γρήγοροι τηλεθεατές και φυσικά παίκτες. Θέλω να κερδίσετε από ένα τέτοιο πακέτο από την Body Shop. Έχει όλα τα καλλιτικά που χρειάζεται. Μία γυναίκα, ένας άντρας, ένα παιδάκι και φυσικά και το σπίτι σας ολόκληρο. Θέλω να σας πω ότι ό,τι αγορά κάνετε σήμερα στα Body Shop, είτε μέσω ίντερνετ είτε στα ίδια τα καταστήματα, το 10% πάει για ένα καλό σκοπό, για τον Σύλλογο Ελπίδα. Μόνο σήμερα, έτσι, ό,τι αγορά κάνετε, να ξέρετε ότι προσφέρετε πολύ σημαντικό έργο. 90-11-51-51-51, οι δύο πιο γρήγοροι από ένα τέτοιο πακέτο δώρα. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ. Μάρο Κοντού! Και κύριοι, θέλω να σας δώσω την ευκαιρία. Ακούμε κάτι που μας πηγαίνει πολύ κοντά σε μια γυναίκα που αγαπάμε πολύ, αλλά πριν την υποδεχτούμε. Πάρτε τηλέφωνο 90-11-51-51-51. Δύο πολύ γρήγοροι από εσάς θα κερδίσουν αυτό το, από ένα τέτοιο μεγάλο πακέτο της Body Shop, έτσι, για όλη την οικογένεια. Αυτό λοιπόν θα κερδίσουν δύο, και θέλω να σας πω ότι όσοι κάνετε αγορές σήμερα στα Body Shop, είτε μέσα στο ίντερνετ είτε από τα καταστήματα, να ξέρετε ότι το 10% πάει για καλό σκοπό, δηλαδή για το Σύλλογο Ελπίδα. 90-11-51-51-51. Και κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε τη Μάρο Κοντού. Καλώς. Καλώς ήρθες. Καλώς όρισες, Μάρο. Καλώς σας βρήκα. Έλα, εδώ κάτσε εδώ. Κάτσε από εκεί. Εδώ. Πρόσεξε αυτό, γιατί αυτό είναι το, αυτό. Το άγχος εδώ. Μου σε αυτή την εδώ. Εκπομπή. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καλώς ήρθες, βρε Μάρο. Πόσα χρόνια τηλεοπτικά. Έχουμε αρκετά από το πρωινό. Να πούμε εμείς, να βρεθούμε τηλεοπτικά. Ού, έχουμε αρκετό καιρό, έχουμε αρκετό καιρό. Χρόνια και χρόνια. Χρόνια. Χαίρετε. Ναι, είναι το δέντρο μας. Γεια σου, δέντρο. Είναι να χαιρετήσει, γιατί είναι πολύ ευγενικό δέντρο. Έχουμε δηλαδή, πώς να σου πω, εγώ το σε είδα στο Nine, χάρηκα πάρα πολύ, διότι κάνεις μια γυναίκα σε ένα θείασο, ο οποίος είναι γεμάτος από νέους ανθρώπους, και σε βλέπω επάνω στη σκηνή με μια εμπειρία θεατρική, την οποία είναι αξιοθαύμαστη. Και μια εμπειρία την οποία, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είναι παρακαταθήκη. Και βλέπω, ας πούμε, και τους ηθοποιούς πώς και παραστασάρα, η μεγάλη παραστασάρα. Αγαπιόμαστε, ρε παιδί μου, εκεί μέσα. Όμως σου άξιζε αυτή η παράσταση. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βρίσκεσαι. Ναι. Ξαναγεννήθηκα, δεν ξέρω, είναι όλοι νέοι, ωραίοι, ταλαντούχοι. Που είναι και δύσκολη παράσταση, δεν είναι εύκολη, έχει απαιτήσεις. Είναι δύσκολη. Αλλά είχαμε μάγκα σκηνοθέτη. Ναι. Κακλέας, ωραίος τύπος. Να σου πω, δεν βαριέσαι να παίζεις.
Κοίταξε, δεν παίζω και κάθε χρόνο. Όχι, περνάω υπέροχα και μόνη μου χωρίς θέατρο. Αλλά όταν είναι μια πρόταση που σου κάνει κλικ. Απ' την αρχή σου κάνει κλικ, ναι, μου έκανε κλικ. Μόλις γνώρισα τον Κακλέ από κοντά και τον Παπαπέτρου. Που φέραν τα κείμενα κλπ. Και μου είπανε τη σύνθεση. Α, λέω θα πάω. Θέλω να είμαι εκεί. Χωρίς να διαβάσω τίποτα. Χωρίς να διαβάσει τίποτα. Ναι, ναι, μ' άρεσε. Λοιπόν, η Μάρο μαζί με ένα θείασο εξαιρετικό, θέλω να σου πω, τον Βασίλη Χαραλβόπουλο, την Κατερίνα Λέχου, την Αγία Μπουλέ, την Απορίτσα Οικονόμου, την Έλενα Παπαρίζου, την Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τζάνα Ετρίπη βρίσκονται στο θέατρο Πάνθεον στην Πειραιώς και είναι μια παράσταση εξαιρετική. Είναι το Nine, έτσι, το Musical Nine. Με σκηνοθεσία του Γιάννη του Κακλέα και ο Πετρόπουλος έχει κάνει την απόδοση του κειμένου και ο Αλέξιος Τυπρίφτης έχει κάνει την ενορχήστρωση και τη διευθύνση ορχήστρωσης. Και τα σκηνικά τα έχει κάνει ο. Γιατί δεν το βλέπω εδώ. Έλα, πες τα εσύ. Λοιπόν, θα το πω. Ο Μανώλης, ο Παντελιδάκης. Ο Παντελιδάκης. Α, εξαιρετικός είναι ο Παντελιδάκης. Ο Παντελιδάκης έχει συνεργαστεί πολλές φορές. Παιδί μου, ο Παντελιδάκης με τον Κακλέα έχουν τέτοια φαντασία που οριάζει φαντασία. Τα αλλάζουν δε σε ένα λεπτό. Δηλαδή το κοιτάνε το σκηνικό. Η χαρά του παραγωγού είναι να χαλάζει ένα λεπτό. Πάντως εγώ αν ήμουν σε ένα θείασο που ήσουν και εσύ, θα ρώταγα πράγματα από σένα, να μάθω. Έτσι λοιπόν πήγαμε και εμείς και ρωτήσαμε όλες τις γυναίκες που παίζουν μαζί σου, έτσι, και φτιάξαμε το βιβλίο συμβουλών της Μάρος. Έλα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουν μάθει οι κοπέλες από σένα. Το Fumu Life ανακάλυψε για εσάς το επόμενο best seller που θα αγαπήσει κάθε γυναικεία φύση. Φέρνουμε στο φως το βιβλίο «Οι συμβουλές της Μάρος». Κεφάλαιο Έλενα Παπαρίζου. Έχει δώσει πάρα πολλές συμβουλές. Μου τόνισε ένα πράγμα μία μέρα και μου είπε ότι δεν θα λες ο σύζυγός μου, θα λες ο άντρας μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί αλλιώς είναι σύντροφος. Πάντα εγώ θεωρώ ότι ο άντρας μας είναι ο σύντροφός μας και αυτό είναι ιερό. Και λέει, δεν ακούγεται όταν λες ο σύζυγος, να λες ο άντρας μου. Μία από αυτές είναι από τις συμβουλές. Μου έχει δώσει άπειρες όμως. Δεν θέλω να τις πω όλες. Κεφάλαιο Νάντια Μπουλέ. Κοιτάξτε, η Μάρο πραγματικά δίνει τις καλύτερες συμβουλές που υπάρχουν και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό. Έχει πει σε όλες μας και μου το έχει πει και εμένα κατηδίαν, είναι ότι το κέρατο δεν αποφεύγεται. Δεν μπορείς να το γλιτώσεις. Η συμβουλή που δίνει και που μου έχει δώσει και εμένα είναι ότι θέλει να μην παθαίνεις πανικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Κεφάλαιο Κατερίνα Λέχου. Λοιπόν, τις προάλλες μου απαγόρευσε ο γιατρός να τρώω γλουτένι για 3 εβδομάδες. Και αρχίζω και λέω για τη γλουτένι και αυτά και αναπτύσσω τη θεωρία για τη γλουτένι και που είναι η γλουτένι και πως μας κάνει κακό και τώρα. Φετάγει τη Μάρο και λέει. Τι βλακίες είναι αυτές. Τρώω τα πάντα μέχρι αυτή την ηλικία και με μια χαρά. Και έχει δίκιο. Γιατί σημασία δεν έχει τι τρως και τι δεν τρως. Σημασία έχει πώς αισθάνεσαι. Και επειδή αυτή η γυναίκα αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, ευγνώμων για αυτά που της έχουν τύχει και καθόλου πικραμένη για αυτά που δεν έκανε, γι' αυτό δεν την πειράζει καμία τροφή. Τρώει τα πάντα. Κεφάλαιο Κατερίνα Παπουτσάκη. Αυτό που μου είπε την πρώτη φορά που με είδε, γιατί το δέρμα μου ήταν λίγο εγριεμένο από το καλοκαίρι, και τώρα είναι λίγο. Μου είπε, φροντίζεις το δέρμα σου, πλένεσαι, κάνεις καθαρισμούς, να το καθαρίζεις, να το φροντίζεις το δέρμα σου πάρα πολύ καλά. Είναι το α και το ω. Αυτό μου είπε. Κεφάλαιο Αγορίτσα Οικονόμου. Μου έχει πει για τη ζωή ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμες και να είμαστε λιγάκι πιο. Αυτό που λέμε να προσέχουμε λίγο το χρόνο καθώς περνάει. Να προσέχουμε δηλαδή λίγα και το χρόνο, να μην είμαστε αψίκορες. Και νομίζω ότι θα το λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Ευχαριστώ, Μάρα. Κεφάλαιο Τάνια Τρίπη. Διδάσκει ήθος. Και το ήθος δεν είναι μόνο πάνω στη σκηνή, είναι και εκτός σκηνής. Ειδικός επίλογος με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Αυτό που θα πω λίγο πριν αρχίσει η παράσταση είναι ένα. Όταν ο μύθος γίνεται πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι τόσο αληθινή και όμορφη, σαν τη Μάρο Κοντού. Νιώθω μεγάλη τιμή που κατά τη διάρκεια της παράστασης υποδίω με το γιο της, γιατί με κάνει να θέλω να ήμουν και δικός της γιος, να ήταν δικιά μου μητέρα και νιώθω ακόμα μεγαλύτερη τιμή, γιατί ούτε στα όνειρά μου δεν περίμενα, το ένα χέρι που μου κρατάει από τη μία μεριά στην υπόκληση είναι το δικό της. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το περνάω αυτό με τη Μάρο Κοντού. Και που μου δίνει το δικαίωμα να τη λέω Μάρο, σκέτο. Μάρο. Πάρα πολύ ωραία τα είπανε τα παιδιά. Α, δεν είπανε κι άλλα πολλά που τους έχω πει, αλλά φαίνεται ότι δεν περνάνε. Δεν περνάνε, πέφτει τέτοιο. Μα το είπανε. Εσύ, Μάρο, έχεις... Είμαι ευτυχισμένη που δουλεύω μαζί τους, γιατί δεν ξέρω τι έγινε.
και πέσανε όλα τα καλά παιδιά μαζί. Mm. Νομίζω ότι και ένα στραβό ξύλο να πέσει, αν το κλίμα είναι δεν γενικά. Έπεσε, όχι, βρε, παιδί μου. Αλλάζει ο άλλος. Θα το μύριζα εγώ το στραβό ξύλο. Ναι. Δεν έχουμε. Το είχες από πάντα στη δουλειά, από μικρή. Καταλάβαινε. Όχι, καλέ, από μικρή από δεν παιδιά. Είχαμε τίποτα, άσε με. Όλο βλακίες κάναμε όταν είσαι νέος. Τώρα, ναι, που μεγάλωσα, να κάνεις, τώρα πρέπει... που μεγάλωσα, κάτι έχει εδώ πήξει και μπορώ να δίνω να και μία συμβουλή. Πες μου κάτι. Το Φώτη, τον ξέρεις από μωρό. Εγώ, άστον. Πώς ήτανε. Λοιπόν, ο Φώτης ήτανε ολόιδιος, ολόιδιος, τόσο σδά μέσα στα πόδια μας. Εγώ με την Κατερίνα Τιγιουλά και έχουμε βγει μαζί στο θέατρο την ίδια χρονιά. Είμαστε φίλες κολλητές, την αγαπώ πάρα πολύ την Κατερίνα και δεν έχει έρθει να με δει ακόμα και της το κρατάω. Βγήκαμε μαζί πλάι στο χώρο, το ρομανσέρο. Πέρα του ότι είμαστε στο ίδιο γυμνάσιο, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω οι άλλοι, περίπου στην ίδια γειτονιά, λοιπόν, πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι της Κατερίνας. Δαμάρεος το τιμάμαι. Εκεί μένουμε ακόμα, τι να κάνω. Λοιπόν, ο Φώτης έμενε στο από πάνω, η Κατερίνα στο από κάτω. Μέσα στα πόδια μας ήταν και έτρεχε ένα ζυζάνιο φοβερό. Ήταν ζυζάνιο. Ζυζάνιο, όλο έτρεχε παιδιά. Όλο έτρεχε και μόλις μάθαινε ότι είμαστε εκεί οι δυο μας, ήθελε να είναι εκεί γύρω-γύρω. Και μου λέει η Κατερίνα, αυτός θα γίνει ηθοποιός. Και ήτανε 5 ετών. Ναι. Έλα ρε εσύ. Ναι, από 5 σε ξέρω. Έχω μνήμες από σας, σαν παρέα. Έχω μνήμες. Ναι, και μάλιστα, ξέρεις κάτι, νοσταλγώ και βλέποντας και όταν σε συναντώ και τα λοιπά, νοσταλγώ εκείνη την περίοδο. Φαινόταν μια περίοδος ζωής πολύ, πολύ καθαρής, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Τώρα περνάμε λίγο μίζερα. Περνάμε λίγο μίζερα, αλλά θα το ξεπεράσουμε νομίζω. Και ξέρω, ας πούμε ρε παιδί μου, οι ηθοποιοί μεταξύ σας είχατε μία άνεση, ήσασταν πιο ανοιχτοί άνθρωποι, πιο φιλελεύθεροι στο μυαλό, πιο ανοιχτό μυαλί. Α, πάντα οι ηθοποιοί είναι πάντα, πιο ανοιχτό. Δεν είναι έτσι. Πάντα, πάνε τουλάχιστον 30 χρόνια μπροστά, 50. Ναι. Σε στενοχωρεί τώρα που μπορεί τα πράγματα να γίνονται λίγο πιο συντηρητικά? Δεν νομίζω ότι είναι συντηρητικά. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει όλοι οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Πολλά σύγχρονα πράγματα. Ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ότι έχουν αλλάξει. Φύγανε αρκετά ταμπού που έχει η ελληνική εντάξει, κοινωνία. Τώρα, ας πούμε, ακόμη. Που πάει να ψηφιστεί το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Ναι, επιτέλους. Έχει γίνει ένας δώρος πολύ κόντρες και ναι, πολύ αυτό. Ένας δώρος που είναι ανούσιος, γιατί θα έπρεπε να μας φαίνεται πολύ φυσικό πια. Και νομίζω το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δεν συμφωνεί με όλες αυτές τις τελευταίες αντιδράσεις. Ας μην συμφωνήσει, όχι, γιατί όχι, με τις αντιδράσεις ξέρεις εννοώ. Εσύ ποτέ μια κοινωνία να συμφωνήσει σε όχι, κάτι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία συμφωνεί σε αυτή τη φάση γι' αυτό. Με τις όχι αντιδράσεις όλοι, δεν συμφωνεί. Όχι όλοι. Είναι λιγότερο αλλά δεν έχει πιο καμία σημασία. Τότε, ας πούμε, τότε, εκείνη την περίοδο που ναι. ήσασταν μέσα στο θέατρο και τα λοιπά, είχατε ζευγάρια ανδρών, γυναικών βεβαίως και τα λοιπά. Βεβαίως είχαμε. Αυτοί ήτανε τότε πιο κρατημένοι πιο, τότε. Πιο, δεν το λέγανε. Δεν το λέγανε τόσο ξεκάθαρα, αλλά μεταξύ μας ξέραμε και δείχναμε κατανόηση. Υπήρχανε πολλοί. Διότι πάντα πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερο να κάνει την επιλογή του. Τότε υπήρχαν ζευγάρια μακροχρόνια, δηλαδή με μεγάλες σχέσεις. Ένα-δυο, ναι, είχαμε καταλάβει. Ναι. Μακροχρόνιες σχέσεις, βέβαια. Και γιατί όχι, βρε παιδιά, από τους αρχαίους χρόνους υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πια. Τι να πω, είμαστε τόσο στενοκέφαλοι. Ή είναι αυτή η εκκλησία η οποία βάζει κάποιους φραγμούς, κάποιες έμονες ιδέες. Ναι. Τέλος πάντων, διαφορετικά. Εσύ με την εκκλησία τι σχέση έχεις, πας ποτέ στην εκκλησία? Καμιά φορά πάω, το έχω ανάγκη, ναι. Mm. Αλλά νομίζω ότι η εκκλησία είναι μέσα μας, ρε παιδιά. Δηλαδή όταν θέλεις κάτι και είσαι στο σπίτι σου και ανάβεις ένα καντιλάκι, ένα ρεσό, ένα ή συγκεντρώνεσαι να πεις κάτι, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Εσύ ήσουν μια πολύ όμορφη γυναίκα με πολλούς έρωτες και τα λοιπά, έρωτες μεγάλους και τα λοιπά. Η γυναίκα, γυναίκα σε ερωτεύτηκε ποτέ? Δεν του πήρα χαμπάρι. Δεν σε το έπαιρνες. Αν είχε συμβεί. Ή δεν τολμούσε. Δεν τολμούσαν οι άντρες να με πλησιάσουν όταν σε ήμουν νέα και ωραία. Ναι, ναι. Γιατί μου το έχουν πει τώρα που έχουν μεγαλώσει αυτοί. Ότι ήσουν κάτι απλησίαστο ή απλησίαστο με βλέπανε απλησίαστο. Δεν ξέρω γιατί. Mm. Το σουλούπι μου για τότε ήταν λίγο πιο πολύ ευρωπαϊκό, δυναμική, δεν ήμουν πολύ Ελληνίδα. Ξέρεις ότι δεν ήμουν ποτέ το είδωλο εγώ. Το λαϊκό είδωλο. Ξέρεις, το λαϊκό είδωλο είναι από τη μέση και πάνω κούκλες,
Ωραία κεφάλια, ωραία βυζάκια. Απ' τη μέση και κάτω, χαμηλοκόλλες και στραβοκάνες. Και γίνες. Ναι, αυτά είναι τα σημερινά είδωλα, τα ελληνικά. Και ξανθές οπωσδήποτε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουνα είδωλο ποτέ. Ήμουνα κάτι πιο ευρωπαϊκό, πιο βόρειο. Mm. Πολλοί με περνάγανε για ξένοι στο δρόμο, ξέρεις, με πειράζανε. Και ψηλή λίγνη, ναι, σε σχέση με, τα, με ναι. το μέσο όρο της Ελληνίδας, καμία ναι. σχέση. Αλλά όλα ήταν πολύ ωραία. Έχεις μια νεανικότητα και μια φρεσκάδα και θέλω, νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την κοσμοθεωρία που ή κατέκτησες ή υποσυνείδητα πήγες κάπου. Δεν ξέρω, μαράκι μου, τι να σου πω. Νομίζω ότι τα έχω βρει με μένα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, περνάω πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Δυσκολεύτηκα να με βρω. Δηλαδή, να βρω τα ελαττώματά μου, τα προτέρηματά μου, να δω πού κάνω τις γκάφες, τις βλακίες, γιατί έχω κάνει πολλά λάθη. Θα μπορούσε στιγμή. Να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, όλοι μας κατά καιρούς κάνουμε τους απολογισμούς μας και βλέπουμε τρομερά ναι, λάθη. Αλλά... Και πολλές φορές μπορεί να είμαστε πολύ αυστηροί. Εξαρτάται πόσο βαθιά κάνεις τον απολογισμό. Πόσο στείνεις τον εαυτό σου κατηγορούμενο. Ναι. Δεν του χαρίζεσαι. Δεν, είναι, εσύ. Δεν πρέπει να του χαρίζεσαι γιατί μόνο έτσι θα. Έχεις κάνει ψυχανάλυση. Έχω κάνει ένα διάστημα. Πιστεύεις ότι βοηθάει να σου βάλει κάποια ζητήματα σου που μπορεί να αποφεύγεις. Ένα δρόμο που μπορείς να συνεχίσεις και μόνος σου ναι. και να ελέγχεις κάθε φορά κάτι που κάνεις. Να βγάλεις συμπεράσματα. Επίσης σου δίνει μια ευκολία να καταλαβαίνεις εύκολα τον συνομιλητή σου, νομίζω. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ναι, βεβαίως. Το χρειάστηκα. Εκεί γύρω στα 50 τα βρήκα δύσκολα. Έχασα τη μητέρα μου, κάτι άλλο. Μαζευτήκανε, φουντώσανε. Χρειάστηκα βοήθεια και πήγε πολύ καλά αυτή η βοήθεια. Χαίρομαι που το λες, γιατί μου αρέσει να ακούγεται ότι στη ζωή μας υπάρχουν φάσεις που θα χρειαστούμε υποστήριξη. Και είναι καλό να τη ζητάμε, γιατί είναι λίγο ταμπού. Άλλο ταμπού αυτό που έχουν αυτό οι Έλληνες. Αυτό είναι τραγικό, να αφήνεις τον εαυτό σου αβοήθητο. Ναι. Πηγαίνουν στον οδοντογιατρό, στον γυναικολόγο, στον μαστολόγο, στον αυτόν. Για μόλις ακούσουν ψυχαναλυτή τρέμουνε. Ναι, νομίζω είμαι ότι... τρελή, λέει, για να πάω. Ότι είναι ρετσινιά. Μαρό, μέχρι πότε θα παίζετε το Νάιν? Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Κάτι ακούω για τέλη Ιανουαρίου, κάτι Μάλιστα. ακούω, μπορεί να υπάρξει να πάτε παράταση. Να το δείτε. Το Nine είναι μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό musical, μια εξαιρετική παράσταση στο Pantheon. Να προλάβετε, να πάτε να το δείτε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κοινού, οπότε πρέπει να κλείνετε τις θέσεις σας. Να δώσει πολλά φιλιά σε όλα τα κορίτσια και στο Βασίλη. Είναι υπέροχα τα κορίτσια, ο Βασίλης είναι υπέροχος. Αλλά εδώ θα ήθελα να με αφήσετε να πω κάτι. Ότι έχουμε υπέροχο προσωπικό. Ξέρεις πόσους έχει αυτό το θέατρο προσωπικό? Καμιά τριανταριά. Μέχρι έχουμε. Κάθε μέρα νοσηλεύτρια μη συμβεί ένα μικρό ατύχημα. Έχουμε φύλακες γύρω γύρω από το θέατρο. Έχουμε μέσα τους μηχανικούς μας που είναι υπέροχοι άνθρωποι. Παπαθεοχάρης, Παπαθεοχάρης. Μάλιστα. Έχουμε... Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Να φιλήσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσένα. Να καλές καλά. Γιορτές, καλές να είσαστε γεροί, δυνατοί. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους νικητές μας σήμερα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι η Μαρίνα Καλέργη και η Ελένη Παπά. Έτσι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Πάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.